Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα αλματερό αγόρι μου, έλα καλημέρα ρε αγόρι. Τι χαμόγελο είναι αυτό ρε φίλε. Θα σε βάλω για σποτάκι διαφημιστικό. Τα τελευταία κοπρόσκυλα γυρνάνε τώρα πρωί να πούμε από τη δουλειά. Από τις διακοπές, από τις ουρές, Χαλκιδική. Ναι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, να ξυπνήσω χαράματα για να γλιτώσω το βραδιό. Τρελός είσαι, για κατέβασε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Την κουρτίνα για το κουμπαράκι. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Να ξυπνάς 7 η ώρα το πρωί για να γλιτώσεις, υποτίθεται τη βραδινή κίνηση να πούμε. Προτιμάω να φύγω 12 το βράδυ ναι, και να κοιμηθώ έτσι με τα air-condition και τα λοιπά, παρά να κάνω το, να ξυπνήσω χαράματα. Και να κάνεις το καμπόι. Όχι. Εγώ έκανα τον καμπόι χθες το βράδυ. Αυτά είναι τα καλά του πριγκιπάτου, ρε φίλε. Έφυγα από τη σκοτίνα. Από τη σκοτίνα, ρε Σίγκη Κουλιανέ. Το πριγκιπάτο, ρε Νίκο, ρε. Ναι, αγόρι μου, είναι γλυκό μαγόρι. Από τη σκοτίνα, τι κίνηση να. Κι όμως είχε χθες το βράδυ, φίλε. Είναι εκεί πέρα τα διόδια. Πλακώνουν γενιτσά, χαλάστρες έρχονται από εκεί, κοζάνες, βέρες έρχονται. Έλα μωρέ τώρα το βλάχο από τη χαλάστρα. Καλά θα μου πει τη σκοτίνα. Θα πάει ο βλάχος, τα αφήνει τα λεφτά. Το βλαχαδερό που θα πάει να πούμε. Τα αφήνει τα φραγκάκια του. Ναι, αλλά το 90% έχει στη σκοτίνα. Είναι κάτι Ιουγκοσλάβες γάμα εθνικής. Κάτι ξέρω εγώ από αυτές τις Ετίκες Ιουγκοσλάβες. Κροάτισες και Ντερμπέου. Όχι και Ντερμπέου δεν είναι έξω στην γραμματεία. Εντάξει, ανατολικό μπλοκ. Θα φάνε μια κονσέρβα. Θα πιούν ένα νερό και εκείνο θα είναι. Εμείς όταν πάμε έξω, τι κάνουμε, ρε Κωστή? Εμείς άμα πούμε, τι κάνουμε? Ο Έλληνας είναι σπάταλος. Σπάταλος είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι σπάταλος. Θα έχει 10 ευρώ στην τσέπη του, θα έχει και μια πιστωτική κάρτα, θα φάει τα 10, θα χρεώσει και άλλα 20. Και θα έρθει του σε πέντε θα έχει να φάει. Ο άλλος θα έχει 10 ευρώ στην τσέπη, θα φάει 2 ευρώ. Ναι, είμαστε. Ανάγκη δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να σπάσει το κεφάλι το παιδί του να πάρει μισό κιλό τραυμαπλάστη. Πού να πάρει να πούμε, έρχονται με τις κονσέρβες, σκορδούτα να πούμε. Σκορδούτα, σκορδούτα ματήλα, τα... κρεμμυδίλα. Βρωμοκοπάνε να πούμε. Χαμός. Έρχομαι, λέει, ξένους, έχουμε τουρισμό και τα... Δεν έχει σχέση πόσους έχεις, το θέμα είναι τι αφήνουν. Τα λεφτά είναι.
Τι λεφτά σε αφήνουν, τέλος πάντων. Φίλε, άμα θες να σε αφήσουν λεφτά, θα πας στην Κρήτη, θα πας Σαντορίνη, θα πας Μύκονο, εκεί είναι άλλος πολιτισμός. Ρε Νίκο, στη Σαντορίνη, τι να πας να κάνεις στη Σαντορίνη. Θες ίδρωσες να πας να κάτσεις κάτω από ένα δέντρο. Υπάρχει δέντρο ρε, να κάτσεις στη Σαντορίνη. Θα πληρώσεις και θα σε κάνουν σκιά, ρε φίλε. Να πληρώσεις. Πού να κάνεις μπάνιο ρε στη Σαντορίνη. Δεν κάνεις μπάνιο. Δεν κάνεις μπάνιο. Δεν κάνεις μπάνιο. Δεν έχει σκιά να κάτσεις. Ναι. Τάβλη να παίξει ένα καφενείο δεν έχει. Ναι. Ένα βρωμοϊφέστιο 87 ναι, μανίκες. Ναι, 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 ναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα που στη Θεσσαλονίκη στο ηλιοβασίλεμα δεν μετράει δεύτερα η μία να πούμε. Όχι, είναι δυνατό. Αυτό πληρώνουν. Μόνο αυτό πληρώνουν. Έρχονται Ιάπωνες, έρχονται Κινέζοι. Μπορεί να έχουν επίσης. Έρχονται μεθανοί. Άμα έχεις ένα εδώ ωραίο τύπο. Ο Μουζενίδης, ας πούμε, άμα είναι μάγκας, ναι, ναι. Να πείσει τους ηλίθιους που έρχονται από πάνω ότι το ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης είναι καλύτερο είναι μαγικό. Θα πληρώσει πρέπει να φτιάξουμε ένα τεχνικό. Θα πληρώσει ένα κατοστάρι χιλιάρικα να πούμε σε κανένα κανάλι, σε εμά δηλαδή. Α, γι' αυτό το θες το Μουζενίδη. Ναι. Μουζενίδη, μην νομίζει κάνουμε κούτρα διαφήμιση τώρα. Έτσι έχουμε να το καλύτερο. Το καλύτερο ηλιοβασίλεμα είναι τη Θεσσαλονίκη. Να πάρουν και ένα βιολογικό καθαρισμό εκεί πέρα, να βρώμισει η σκατήλα του Θεσσαλονίκη. Μη, σκυλοβρωμάει. Σκυλοβρωμάει δηλαδή ηλιοβασίλεμα βρωμερό. Δηλαδή είναι κάτι το συγκρουόμενο να πούμε. Δηλαδή. Βλέπεις ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα, πάνε το βγάλεις φωτογραφία, παίρνεις το φίλο σου, τη φίλη σου, ξέρω εγώ την παρέα σου, είσαι μόνος κτλ. Και μυρίζει εκείνη η βρωμερή αυτή η άδεια. Τα παράπονα στο δήμαρχο. Ποιο δήμαρχο. Ο δήμαρχος θα πει. Στο δήμαρχο τα παράπονα. Ο δήμαρχος θα πει, εγώ είμαι αρχή τοπική. Αρχή τοπική. Ναι. Κάτι άλλο θα είναι από αρχή, αλλά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες ουρές Σαββατοκύριακο, προς Χαλκιδική, προς Καβάλα ή προς την Τούμπα πλευρά. Έλα να σ' ακούσω. Έλα να σ' ακούσω. Τρεις ήταν οι ουρές. Ναι, τι ουρές. Χαλκιδικής. Ναι. Ουρά. Ναι. Για να πάρεις σε Χαλκιδική. Ναι, δεν ναι, είχε. Ναι, ναι. Προς την Καβάλα, δεύτερη ουρά. Ναι. Και η τρίτη πιο μεγάλη ήταν εδώ, στην Τούμπα. Ναι. Και συνεχίζονται οι ουρές σήμερα για να πάρουν το διαρκείας. Γιατί, για να πάρουν διαρκείας επειδή θα πάρουν πρωτάθλημα. Βέβαια. Επειδή το του Πάουξη. Επειδή οι άλλοι δεν ασχολούνται γι' αυτό. Καλά, οι άλλοι θα τα πούμε για τους άλλους γιατί γίνονται πολλές. Καλά, είναι φέτος το πρωτάθλημα κοντά ένα 90. Το δίνω Μελισσανίδη. Ένα 80. Ένα 80. Στο δύο, στο δύο μονάδες εγώ το πρόλαβα. Ναι. Καλά, είστε ικανοί να το χάσετε εσείς πάλι. Πώς θα το χάσουμε, πάτε στα δικαστήρια, πού θα πάτε τώρα. Είστε ικανοί, ξέρω. Πού θα πάω, στα εφετία, να τα ρίξετε κανένα αεροπλάνο, ξέρω. Κανένα αεροπλάνο. Τι... Ρίξε μια καλή μέρα κάπου εσύ, έτσι για την καλή εβδομάδα. Γιατί είναι πολύ πάωκο εβδομάδα. Έτσι. Έχουμε σήμερα κληρώσεις, έχουμε συνεντεύξεις τύπου, έχουμε παιχνίδια, έχουμε ξανά μάνα κληρώσεις. Στο φίλο μου το Μανομενίδη τον Ηλία. Νόμιζα Μουζενίδη πάλι, θα έλεγε για να κλείσει διαφήμιση. Πα να ανοίξει το μαγαζί Μανομενίδη. Γιόρταζε κιόλα, ε. Δεν θυμόμουν ότι τον πήρε τέτοιο είσαι. Και τον πάρω τηλέφωνο. Τον πω χρόνια Ηλία, καλημέρα. Προφήτη Ηλία που σκότωσε καμιά χίλια άτομα. Ναι, εντάξει, σκότωναν, καθάριζαν. Αυτοί πολλοί. Κωνσταντίνε, Ελένε, αυτοί καθάριζαν κόσμο. Τα είπαμε αυτά. Όλου του δολοφόνου του κάνατε αγίου. Του κάναμε, ναι. Δηλαδή του καλού του στείλατε φυλακή, του πήρατε τα κεφάλια. Και ναι, μετά γίναν χριστιανοί. Σκότωναν, ναι, σωστά. Ναι. Σκότωναν και μετά ναι, το γύριζαν. Μετανοούσαν και γινόντουσαν χριστιανοί. Ωραία θρησκεία έχετε. Ναι. Λοιπόν, να πάω εγώ 75 χρόνια να σκοτώσω καμιά χίλιου. Μετά θα γίνει. Και στα 76 μόλι βγάλω κανένα όγκο. Μετανό. Σε κόβω. Ναι, σε ναι, κόβω ναι, να γίνει ναι, και εσύ κανένα Άγιο. Άγιο Κωστή Ραπτόπουλο. Του αεθεράποντα εδώ κάτω. Αυτό είχα ένα τσακώμα με τον Κολάτο, ένα σκηνοθέτη. Τον Κολάτο. Ο οποίο ήταν άθεο και είναι άθεο γιατί ζει ακόμα. Ναι, ναι. Και λέει, δεν θα με διαβάσει ο παπάς μου, λέει, ξέρω εγώ. Καλά θα κάνει και δεν θα σε διαβάσει. Λέει, και αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, άλλο φοβάσαι, κολλάτε, έπιασε τα 63, λέω. Τα φοβάται, πώς τα φοβάται. Άμα πιάσει τον γκάζ πάνω από 60, τελείωσε. Η μαγιά είναι να μην φοβάσαι. Απ' πίσω είμαι μέχρι το τέλος. Όπως ο Μάνος Ελευθερίου που θα τον κυδέψουν με πολιτική κηδεία. Λέει, εγώ δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ο Μάνος Ελευθερίου. Ναι. Κουμούρα, κοίταξε. Για να είσαι μεγάλος καλλιτέχνης, πρέπει να έχεις μια αριστερή φλέβα. Ναι, συμφωνούμε εδώ. Κανένας δεξιός δεν βλέπει τα μούτρα του. Ήρθε εδώ Καλαφάτης εχθές. Άχρωμος, άοσμος. Ήρθε τον Γκιουλέκα έβλεπα. Άχρωμος άνθρωπος. Άμα είσαι δεξιός, δεν μπορείς να γίνεις καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης θα πρέπει να είσαι. Να σε τεμπέλεις με μερικά πράγματα και να έχεις μεγάλα ταλέντα τα οποία να παρουσιάσεις. Λοιπόν, κανένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν ήταν δεξιός. Κανένας. Έχεις δίκιο. Αν είσαι αριστερή, φλέβο. Αυτόν από την Ξάνθη που ήταν. Ξέφυγε, να πούμε, ο Μάνος Χατζηδάκης, να πούμε. Ξέφυγε λίγο και αυτός μόνο. Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως, φίλες και φίλοι. Σήμερα είπαμε είναι ζόρικη μέρα, αλλά ακούσε λίγο κάτι που έχει σχέση και με το καλοκαίρι, αλλά και με το επαναστατικό Simplify, η καινοτομία από τη Wind, η οποία δεν θα λείπει από κανένα εξοχικό. Θα το κουβαλούσε και εσύ χθες εκεί που πήγες, έτσι, σε Ηράκλειες και δεν συμμαζεύεται. Δυσκολεύτηκα λίγο. Αλλά το βρήκες, το έκανες. Λοιπόν, με το Simplify από τη Wind, ο καταναλωτής μπορεί να έχει σταθερό και γρήγορο ίντερνετ σε όποιο σπίτι και αν βρεθεί, χωρίς σταθερή γραμμή και πληρώνει όσο το χρησιμοποιεί, φίλες και φίλοι. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια μπρίζα για σύνδεση του router στο ρεύμα.
Πολύ καλημέρα στις ουρές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή έξω από την Τούμπα και στα public για να πάρουν το στήριο το μαγικό χαρτάκι για το αυριανό ΠΑΟΚ Βασιλεία. Εγώ εκεί θα στείλω καλημέρα σήμερα. Τα public μας πληρώνουν. Πληρώνουν γενικώς. Είναι μέσα στο κόλπο που πληρώνουν. Εμάς μας πληρώνουν. Γιατί λες public. Αφού εκεί θα πάνε να βρουν τα στήρια. Είναι η συνεργασία να κάνει. Δεν μας πληρώνει ο public. Ο public. Ναι. Πρέπει να ρωτήσει πάνω να φροντίζει. Όποιος σε πληρώνει θα λες. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για γρηγοράδα. Είμαι. Για πάμε να δούμε την γρηγοράδα μας. Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ. Ναι. Νταούλια. Μας τα έκανε Νταούλια. Μάνος Ελευθερίου, μια που το είπες έτσι και το θυμήθηκα κι εγώ και το ξέχασα από τη λίστα μου. Πεχταράς. Πεχταράς, ε. Πεχταράς, ρε. Αυτοί όταν φεύγουν από τη ζωή, λες έφυγε και είναι απώλεια για την κοινωνία, για την τέχνη, για τον πολιτισμό. Γεια. Κουβέντα και ατάκα. Ευθεία, ευστροφία. Ναι. Τσιγκρίνσκι, φεύγουμε από Μάνο Ελευθερίου. Φύγατε 127. Όλη μέρα στο μάστορ. Όλη μέρα στο μάστορ, ε! Μία λάδια χάνει, μία βρίσκει δεξιά, μία αριστερά. Τα φύγατε έτσι είναι τα φύγατε. 20 λεπτά λέει έπαιξε. Λοιπόν, Δόνης. Ποιος ο Δόνης? Ο προπονητής, ο μπαμπάς. Κακός λύκος. Κακός, ε! Κακός λύκος. Εγώ λέω καλός προπονητής. Κακός λύκος. Συνολικά. Ναι, κακός λύκος. Θα πάμε και σε Παναθηναϊκό μετά. Αν πας στα Μίκι Μάους και δεις τη φιγούρα του κακού λύκου, είναι ίδιος ο Δόνης. Ναι, ρε φίλε. Είναι ίδιος εδώ. Ναι, ρε φίλε, φυσιογνωμιστή. Ναι, ρε φίλε, φυσιογνωμιστή. Κακός λύκος. Ράφαελ Βίκη, προπονητής Βασιλείας. Ετοιμοθάνατος. Ετοιμοθάνατος, ε. Καταρχήν, δεν μπορείς να λέγεσαι Βίκη. Βίκη. Και να είσαι προπονητής. Βίκη είναι ψυχολόγος, ψυχίατρος. Ναι. Υπάρχουν μάνα αναψυκτικά. Ναι. Βίκος, ξέρω εγώ. Βίκη είναι επίθετο και προπονητής. Ο Βίκος μας αγώνει. Ναι. Μας ταχώνει, ε. Εντάξει, ναι, να ξέρουμε ποιοι μας ταχώνουν. Ταχώνει. Ναι, έχεις δίκιο, θυμάμαι. Ναι. Ταχώσει, ωραία. Είμαστε με τους χωσάδες γενικότερα. Πάντα. Ο Μάρ Ελ Καντουρί. Ο Μάρ Ελ Καντουρί. Αυτός μάλλον θα πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Αξονάτος. Εσύ λες είναι αξονάτος, ε. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ στην πλάγια γραμμή αυτών. Και λογικά θα συνδυάζεται ο Πέλκας με τον Ελ Καντουρί. Τα παιδιά μπορεί να μας ακούνε τώρα, να ξέρεις. Πέλκας, Ελ Καντουρί δεν χωράνε στην ίδια δεκάδα. Δεν χωράνε, λες. Λοιπόν. Είναι και οι δύο πίσω από το φορ. Ναι. Ο ένας έχει λίγο πιο περισσότερα στοιχεία δεκαριού. Ο Πέλκας είναι πιο τουρμπίνα, πιο πατάει περιοχή. Ναι, είναι καζάτος, πισοκούνα, τα είπαμε. Ναι. Αλλά τον Ελ Καντουρί στην πλευρά δεν θέλω να τον δω. Κι όμως, θα λέγαμε και στις προάλλες, είχε πολλά γκολ στις μπάντες με την Τωρίνο, έτσι. Τα παιδιά τώρα παρεμπιπτόντως μπορεί να μας ακούνε, έχουν προπόνηση 10 η ώρα. Ετοιμάζονται, έτσι. Να στείλουμε για μια καλημέρα στα παιδιά του ΠΑΟΚ που ετοιμάζονται να κάνουν προπόνηση στην Τούμπα. Να μην έχουν κανένα μια θλάση να προσέχουν. Ναι, μακριά από θλάσεις. Χατζηχρήστος. Ποιος τη θύρα. Όχι, τη θύρα. Άστη θύρα, θα την πιάσουμε μετά. Ο ηθοποιός, συγχωρεμένος, συμπλήρωσε 17 χρόνια πριν δύο μέρες Σαββάτο. Άσωτη ζωή, ε. Άσωτος. Έπινε, έκανε, έρανε. Το 1963 με χιλιάρικο άναβε το τσιγάρο του. Έκανε τέτοια. Ναι, και πέθανε φτωχός. Λακαμάς από τους λίγους. Μάλιστα. Και μέτριος ηθοποιός. Δεν σ' άρεσε ηθοποιός ο Χατζηχρήστος, ο Τιτάνας. Δύο-τρεις καλές ερμηνείες. Δύο-τρεις. Ο Φίνος, ο συγχωρεμένος. Ναι. Τον λέγανε γιατί δεν παίρνει τον Χατζηχρήστο. Και είχε την φιλοσοφία Ραπτόπουλου. Είναι εύκολα αναλώσιμος. Αναλώσιμος ο Χατζηχρήστος. Αμέ. Και πάμε σε ένα τελευταίο για να κλείσουμε την γρηγοράδα μας. Γιατί ακολουθεί, φίλες και φίλοι, η είδηση της ημέρας πριν πάμε στην ΠΑΟΚ εβδομάδα. ΠΑΟΚ εβδομάδα! Κλήρωση θα έχουμε σε λίγο. Τετάρτη παίζει ο Άρης με την ΑΕΚ, φιλικό. Δεν μου λες. Champions League, Άρης, ΑΕΚ, φιλικό. Παραλαβή παράδοση θα έχουμε που λένε οι Αριανοί. Θα δούμε τους εγχειρισμένους που λέει ο Κόκκινος. Θα παραδώσει το πρωτάθλημα στον Άρη η ΑΕΚ, έτσι. Δεν θα το παραδώσει. Θα το παραδώσει τη... στην Τούμπα. Με το 166 η μονή σωτηρία. Θα σωθεί. Α, θα σωθεί, ναι, θα σωθεί. Ναι. Χιγκίτα. Ο γκολκίπερ. Ο γκολκίπερ. Παλιό. Ναι. Πλάκωσε το φίλο. Γι' αυτό τον έβαλα. Του ρίξε ένα κροσέ. Ετοιμοπόλεμος. Ετοιμοπόλεμος. Έτσι κάνουν οι σωστοί. Σε βρίζει ο άλλο, σε βρίζει. Έρχεται κοντά. Πάρ το τριάρι σου. Μπράβο το Χιγκίτα. Ναι. Που δεν μπήκε στο διάλογο και τον κοπάνισε. Βρε τίποτα σου λέω. Πάει και από πάνω του λίγο άλλο στα γαλλικά. Πάρ τον κάτω. Ναι, ναι. Έτσι θέλουν αυτοί. Χιγκίτα. Ο κατευθείαν. Κατευθείαν, όποιος σε βρίζει και έρθει κοντά και έχει το σαγόνι το ανοιχτό, εύκολα πέφτει κάτω. Έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η γρηγοράδα. Πολύ καλή μέρα όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε Μετρόπολης. Η επικοινωνία μας γίνεται με δύο τρόπους προσωρινά. SMS χέρα 955 γράφεται, αφήνεται κενό, αποστολή 54340. Και στο Φουμπού έχουμε αναρτήσει εδώ πέρα τα πολύ βαριά μικρόφωνα του Μετρόπολης. Από κάτω θέλουμε καλημέρες και τίτλο εκπομπής που ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει οριστικά. Θα σου το πει από πάνω κανένα κρύο το. Κρύο λες. Αυτή η κρυάδα επάνω, θα σου πει καμιά κρυάδα. Τι στέλνουμε, ραβασάγια κάθε μέρα. Λοιπόν, θες να πάμε στην είδηση ημέρα. Θέλω να πούμε χρόνια πολλά τον Γκάλι που κλείνει τα 61. Πάμε. Ναι. Γκάλι, βέβαια. Χρόνια πολλά. Στον Τιτάνα, τον One and Only, Νίκο Γκάλι, 61. Αυτό που σας έχει κάνει τους παοξίδες να παίρνετε χάπια.
Μα τα έκανε, παίρναμε χάπια. Και να τον βρίζετε ενώ το Χατζηπαλαγή τον λέγατε α, τι καλό παίκτη κτλ. Πρόσεξε. Ναι. Μα ανάγκασε να παίρνουμε χάπια, μα μούρλαινε, τον βρίζαμε, αλλά ταυτόχρονα τον παραδεχόμασταν. Το Χατζηπαλαγή γιατί δεν τον βρίζατε. Ήταν πιο γλυκιά η φάτσα του. Δεν σα έπαιρνε πρωταθλήματα. Ήταν πιο γλυκιά. Έχουμε κάτι από Νίκο Γκάλη σήμερα, χρόνια πολλά. Γέρασε κι αυτό, πάει. Γέρασε, ναι. Γέρασε. Λοιπόν, 61 ο Ανενόλη, Νίκος Γκάλης. Είναι 61 και βαδίζει προς τα γεράματα έτσι σε καλή κατάσταση. Να πούμε, γυμνάζεται, κάνει καλή διατροφή και πολύ καλό στα οικονομικά του, νοικοκύρης. Όλα τα καλά μαζί. Κάτι σφαλιάρι στον πολίτη, δεν τον έδωσε και το Βασιλακόπουλο. Καλός άνθρωπος. Ναι, θα μπορούσε. Αλλά τους έχει, τους πετάει τα καρφιά όπου δεν πρέπει. Τους σουπεράδες ούτε καλημέρα θα τους έλεγα εγώ αν με κάνανε τέτοιες μαγκές. Καλός άνθρωπος για αυτά που του έχουν καταμαρτυρήσει. Γκάνγκστερ, ντίλιγκερ κτλ. Εντάξει, αυτά είναι, τα παρατσούκλια. Είναι, okay. Είναι πιο μαλακός από ό,τι του έχουν προσάψει. Πιο μαλακή φυσιογνωμία, πιο μαλακός, πιο μαλακή ψυχή από αυτά που του έχουν πιστεύω πει, ότι το κάνει γιατί δεν θέλει να μπλέκει. Δεν θέλει βασαρία. Ηρεμία στη ζωή του. Αποφάσισε να μην είναι στο επίκεντρο. Δεν θέλει να είναι στη δημοσιότητα. Σου λέει κάτσε εγώ να ασχοληθώ μαζί του. Ναι, εγώ ναι. Γκάλης θα ασχοληθώ. Για ποιο λόγο. Έχει ηρεμία, έχει την οικογένεια του. Στην πολιτική κηδεία δεν πρέπει να πήγε. Εννοείται. Και γιατί να πάει. Ούτε στο Βασιλακόπουλο να πάει. Και γιατί να πάει άλλωστε. Ούτε στο Βασιλακόπουλο να πάει. Ναι. Λοιπόν, Νίκος Γκάλης 61 χρόνια πολλά λοιπόν να το ευχηθούμε. Πάμε στην είδηση ημέρα. Η είδηση διημέρου, τριμέρου είναι την προλογίζαμε, αλλά. Είναι πολιτικού περιεχομένου. Όχι, όχι, είναι αθλητικού. Είναι αθλητικού. Θέλω ένα σχόλιο γιατί μπορεί να το μεταφράσω όπως θες το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό που έχει να κάνει με το συγκεκριμένο τύπο. Μπράβο. Να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση με τον Πασά. Να περιμένει το OK του Κουκουλάκη. Θα εκτελέσει ο Πασάς με τα αριστερά μπάλα χαμηλά. Περνάει από όλους του Τζαβέλας προς τα τρόπο πίσω. Τρόπο συλλόγη περνάει από όλους. Κεφαλιά γκολ! Σεμπαστιάν Μπαρτολίνι 3-3. 3-3. Στις καθυστερήσεις ο Αργεντινός βρήκε την μπάλα προς τα πίσω. Αν πρόλαβε να δω καλά ο Τζαβέλα στην απομάκρυνση. Διεκδικήσιμη ο Μπαρτολίνι την πουκιά από το στόμα. Δεν νομίζω να υπήρξε φάουλ εκεί. Έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ νωρίτερα προς τον Κουκουλάκη. Ο Σεμπαστιάν Μπαρτολίνι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το Ηρακλής ΠΑΟΚ 3-3. Ποιος τρώει τον γκολ? Όλσεν. Όλσεν το τρώει τον γκολ από τον Μπαρτολίνι. Ο Όλσεν τρώει τον κόλλα, αλλά εσείς θα πάρετε λεφτά από τη μεταγραφή. Εγώ δεν παίρνω τίποτα, να ξέρεις. Εγώ δεν θα πάρω τη σαγκιστή δεκάρα. Εσείς, εσείς χαίρεστε με τις χαρές και τις λύπες. Λυπάστε με τις λύπες των άλλων. Τέλος πάντων. Ναι. Το τρώει ο Όλσεν που για μένα, για μένα. Ναι. Σωστά ο Πάοκ τον έδιωξε. Δεν υπάρχει θερματοφύλακας Όλσεν. Παραδόξως συμφωνούμε. Και στη μεικτή κόσμου να παίξει και στη μεικτή εξωγήινο να παίξει. Όλσεν θερματοφύλακας δεν υπάρχει. Συμφωνούμε. Έχει πείσει, όπως είχε πείσει ο σκηνοθέτης ο Αγγελόπουλος, ότι είναι σκηνοθέτης. Ναι. Που δεν ήταν. Έτσι έπεισε να πούμε Όλσεν τον κόσμο ότι είναι τερματοφύλακας, που δεν είναι. Λοιπόν, ο Όλσεν έκλεισε στη Ρώμα με 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Άμπαλι. Ποιος είναι πρόεδρος στη Ρώμα? Μου διαφεύγει τώρα. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Άμπαλος. Δεν είναι άμπαλος, πρόσεξε. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας Όλσεν. Ναι. Λάθος του ΠΑΟΚ που τον πήρε, βέβαια του βγαίνει. Τι λάθος, μια χαρά του βγαίνει. Τώρα εδώ θα το σχολιάσουμε ως κοινωνικό θέμα. Μισό. Τι κοινωνικό. Λάθος δεν έκανε. Η Ρώμα έχει το Μόντζι από πίσω, μια χαρά. Λοιπόν, 11,5 εκατομμύρια η Ρώμα. Η πιο ακριβή μεταγραφή Σουηδού τερματοφύλακα όλων των εποχών. 11,5 εκατομμύρια που να πουλήσουν. Θα χτυπάει την κούτρα της η Ρώμα. Μετά τον Άλισον είναι αυτή η ιστορία τώρα, έτσι. Δηλαδή έχει τον Άλισον. Θα χτυπάει το κεφάλι της η Ρώμα, ρε φίλε. Θα το χτυπάει, λες. Δεν τον βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι ένα κλικ μακριά από την πραγματικότητα. Γελεαδόρ. Εγώ νομίζω ότι είναι γελεαδόρ. Δηλαδή μυρίζεται την κέλα διαρκώς, παίζει μαζί της. Κάπου του βγαίνει, κάπου δεν του βγαίνει. Δεν με εμπνέει εμένα. Και εμένα δεν με εμπνέει. Σαν προπονητή, σαν φίλαθλο, σαν οπαδό, σαν συμπαίκτη, δεν με εμπνέει. 2,4 θα βάλει ο ΠΑΟΚ στα ταμεία του. Α πάρει το Βέρμπλουμ με αυτά τα 2,4. Μα τα έχετε πρίξει με αυτό το Βέρμπλουμ. Τώρα μια που είπε Βέρμπλουμ. Μα τα έχετε κάνει ταούλια με αυτό το Βέρμπλουμ. Εγώ δεν το θέλω. Μα Μακεδονία μου, Θεσσαλονίκη μου, Βέρμπλουμ. Θα έρθει ο Βέρμπλουμ. Να χαρώ μανούλα μου. Ήρθε ο Βέρμπλουμ, θα φύγει ο Βέρμπλουμ. Δεν έρχεται, δεν υπογράφει ο Βέρμπλουμ. Μα τα κάνετε τσουρέκια με αυτό το Βέρμπλουμ. Δεν τον θέλω πλέον. Παίξε τώρα αύριο με τον Χαρίση και τον Κάνιας και τον Σακόφ σε μια. Μαουρίσιο. Μαουρίσιο, Γκολάσο, Φορταλέζα. Ποιο θα μαρκάρει. Ο Κάνιας. Αυτό το κάνει. Να μαρκάρει μπορεί. Κάνιας. Ναι, αυτό θα το κάνει. Παιχνίδια μου κάνει. Ο Κάνιας, άμα τον κάνει ου, ναι. Χάνει την μπάλα, ρε, με μια μικροπίεση. Με ένα ου, ε. Ένα ου, τρεις φορές τον έκαναν ου. Ου. Έτσι ένα ψηλό ου. Ου. Πρώτον, άμα τον κάνει πίεση.
Άμα τον κάνει πίεση, χάνει την μπάλα. Πρώτον, δεύτερον. Αυτό ισχύει για τον Κάνιας. Πλαϊνό μαρκάρισμα δεν έχει. Αν το δει να παίξει στον μπακ να έρθει με δύναμη, πλαϊνό μαρκάρισμα δεν έχει. Μπόι λοιπόν, ψηλό δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι ψηλό, ναι. Όχι. Μακρινή παλιά δεν έχει. Γκολ δεν έχει. Ποιο τον έβρε αυτό τον Κάνιας. Θα το δούμε αύριο δηλαδή να συγχαθούμε τη ζωή μα. Αυτό όμω έκανε γιο-γιο στο τελικό το σημείο Ασγέ και πε αντίθετο. Δεν τον έφαγε, δεν τον κατασπάραξε. Αυτό που μόλι έκανε ένα μίνι προφίλ. Ναι. Αυτό δεν το έκανε. Εντάξει, και εγώ άμα είχα ένα προπονητή απέναντι. Που έβαζε έξω αριστερά τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο και έβαζε δύο χαφ και εγώ είχα τρία χαφ, θα τον κατασπάραζα και εγώ με τον κόκκινο ρε Σικουλιανέ. Πάντως... Τι να κατασπαράξει ο Κάνιας. Ο Κάνιας, δεν θα τον κατασπαράξει. Τον Πάλα Λουκάνικο, ο Τζουμαγιάς θα κατασπαράξει. Δεν θα κατασπαράξει ο Κάνιας. Τι να σπαράξει ο Κάνιας. Εσείς θα σπαράξετε με τον Κάνιας. Επιτρέπετε ρε ο Πάουκ του Σαββίδη να έχει τον Κάνιας εξάρι. Συμφωνούμε, τα είπαμε. Πρέπει να έχεις ανέβει επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Μαουρίσιο. Ειδικά στα χαφ. Μαουρίσιο είναι καλός. Θα δεις. Θα δεις φέτος θα κάνει άλλη χρονιά. Ναι. Λοιπόν, και δεν έλκα ντουρί στην πλευρά ρε. Δηλαδή λέμε η Βασιλεία είναι άθλια. Με μια τετράδα εδώ ένας στα 10 μέτρα ο άλλος ο μπακ με τον στόπερ κτλ. Μια άθλια αμυντική κατάσταση. Αλλά και εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν πάω έτοιμο απέναντι στη Βασιλεία. 100% με του Ελκαντουρί τη πλευρά. Δεν πα 100% και με του Λιμιού τώρα. Το βλέπει το μαύρο το Λιμιό. Θα ρίξει και έρθει από τα γύφτηκα να πούμε. Θα σε κάνει φέτο από τα γύφτηκα. Λέγε κι άλλα. Από ποια γύφτηκα. Θα σε βάλει καμιά δεκαριά από ποια γύφτηκα τον πήρα. Θα τραβάμε τη στούμπα ή του κορδέλου. Τι να σε πω, ρε κόσμο. Λοιπόν, η υπηρεσία delivery τη Standard με ένα τηλεφώνημα, φίλε και φίλοι, σα φέρνει την μπαταρία του οχήματό σα όπου και αν έχετε μείνει. Καλέστε τώρα στο 2310 και σε λιγότερο από μία ώρα. Η τεχνική της Standard σας την φαίνουν, την τοποθετούν δωρεάν, κάνουν τον έλεγχο λειτουργίας του οχήματός σας και είστε έτοιμοι να πάτε στη δουλειά σας. Standard Delivery και φύγατε με ένα τηλεφώνημα. Επιστρέφουμε με κλήρωση Champions League, με αντιπάλους ΠΑΟΚ, με το τι θα δούνε και τι θα ακούσουν τα ματάκια μας σήμερα από τους προπονητές. Όλα αυτά στο επόμενο μιωράκι. Καλημέρες λέμε, καλημέρες. Κωστής Ραπτόπουλος, φίλες και φίλοι, Νίκος Κουλιανός. Πρέπει. Κάλεσε ακροατής. Έχει μποτιλιάρισμα στη Λουγού σχολή. Αυτό, άστο. Μη. Είναι χθεσινό. Γιατί μου το έστειλε. Είναι χθεσινό. Κλείστο κιόλας. 22. Γιατί μου το έστειλε. Κλείστο σε λέω. Να, εδώ είναι ο κουλ. Μην αγώνεσαι λοιπόν. Ποιος πέθανε. Όχι, και αυτό χθεσινό. Και χθεσινά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 10. Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος. Κάποιοι τώρα σε μαθαίνω. Κάποιοι είναι 12, 13, 11, 9, 8. Πρέπει να του συστηθούμε, ρε φίλε. 13 χρονών παιδιά, ρε, θα μας ακούσουν. Καλοκαίρι. Άντε, ρε, φίλε. Καλοκαίρι. Δεν έχουν σχολείο. Ακούνε την αυτή, ρε. Τι ακούνε, την Ξανθίπη. Πες ένα χρόνο πολλά, ρε. Αλήτη. Ήρθε η Ξανθίπη ναι. Με κάτι λουκάνικα. Τάφαγε, τα ρήματα. Κάτι τυροπιτάκια να πούμε. Τα γάζωσε τα λουκάνικα. Αυτό ζουν, να πούμε. Έχω λέει γενέθλια. Λέω την μέρα που είχε ο Γκάλης γενέθλια, έχει γενέθλια. Ναι. Λέει ναι, τη μέρα που πέθανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έχει γενέθλια. Τα είπα λέει, αυτά. Ναι. Ωραία, λέω πόσα κλείνει. Λέω αυτά δεν τα ρωτάνε. Γιατί μη βρε Κωστή μου. Σκατά γενέθλια, μη βρε Κωστή μου. Με ξανθύπη να πούμε, μα τρελάνει. Και μετά σταμάτησε να μιλάει για κανένα δυο λεπτά και καθάρισε όλα τα λοκανοπιτάκια. Ναι. Το θηρίο εδώ. Έχω λέει γενέθλια, πόσο χρόνο γίνεσαι ξανθύπη. Δεν λέω λέει. Πώς δεν λες δηλαδή. Δεν λένε τα κορίτσια, δεν λένε. Όταν δεν λένε, να ξέρεις είναι κοντά στα 30. Εκεί αρχίζουν και νιώθουν κάπως. Άμα ήταν 21, 19, 18, δεν θα έλεγαν. Ρε Σίκουλια, ναι. Δεν θα έλεγαν. Ό,τι και να κρύψεις εκεί. Ναι. Εκεί, πώς τα λένε, το λαρίγκι. Το λαρίγκι από κάτω φαίνεται, το ταζαρώνει. Ο ταζαρώνει ο λαιμός. Ναι. Τι λες τώρα, πλάκα με κάνεις. Εδώ η Βουγιουκλάκη συγχωρεμένη λέει, τα τραβούσε με κάτι μανταλάκι από κάτω. Από κάτω τα τσίτωνε. Τα τσίτωνε από κάτω. Δεν είχαν τότε πλαστικούς δυνατούς να τους πιάσουν. Σαβούρες πηγαίνανε, κάνανε εκεί πέρα πλαστικές και τέτοια. Άμα, να σου πω κάτι. Άμα σαβουριάσεις ό,τι και πλαστικό θα σου κάνει, έφτιαξε την Ατάσα Θεοδωρίδου. Άλλο θα πούνε. Θα χαλάσει κάτι. Την έφτιαξε εκεί πέρα, την έκανε τα φτερά από πάνω, τα ζυγωματικά τις μύτες, τα κατέβασε τα άλλα. Ρε άμα σε. Αμορτεσέρ σασί έφτιαξε. Ρε, το σασί άμα δεν φτιάξει, φίλε, δεν. Θα φτιάξει τώρα φουστάνο. Καλημέρα λέει από Μουδανιά, Φόρτσα Παοκάρα. Θα πάμε τώρα, έχουμε πολύ ΠΑΟΚ αυτό το ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λέει Βάμο Αριανάρα λέει ο Γιώτη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Μαρακό μα ακούει Αθήνα. Ναι, με το Λιμιό θα πάει ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Με το Λιμιό. Άρα είναι time Λιμιό. Έχω και αύριο. Το Λιμιό θα πας, Έχω Λιμιό αύριο anytime. Και τον Κάνιας. Και τον Κάνιας. Μεγάλο ντέρμπι θα γίνει. Η Βασιλεία με ποιο θα έρθει. Με τον Ραφαήλ Βίκη και τα γατιά που είδα προχθές με τον Πανιόνιο της Ελβετίας που την έκανε γιογιό. Ένα γκολ θα το φάτε πάντως. Άμα φάω ένα γκολ έσφιξα. Ναι, ένα γκολ. Φάω ένα γκολ έσφιξα. Ένα γκολ θα το φάσκουλια. Προχθές με αυτό γκολ το βάλε το γκολ η Βασιλεία. Πάλι γκολ δεν έβαλε. Και άμα δεν βάλει τον Ουάρντα.
Και μην βάλει τον Ελκαντουρί και το Λιμιό. Ναι, ναι. Έσφιξε και στι πλευρέ του Κουλιανίδη. Μάρτα, είδε πώ τράβηξε το αυτάκι ο Ιβάν. Εσύ καταλαβαίνετε τα ελληνικά. Είδε πώ τράβηξε το αυτάκι ο Ιβάν. Καταλαβαίνετε τώρα τα ελληνικά. Δηλαδή λε η Βασιλεία ανοιχτή. Ναι, είναι ανοιχτή. Ανοιχτή η ορθάνη είναι, ναι. Όχι το 3-5-2, το έκανε 4-3-3. Όχι να αιρεί τετράδο, όχι δεν γυρίζουν πίσω. Ό,τι πρόβλημα, ιστορίε τα στημένα. Εσύ είσαι καλά, ρε. Από τη Βασιλεία με καλύτερα. Με τον Κρέσπο, ρε. Με τον Κρέσπο, ρε. Με, με τον Κρέσπο, ναι, με τον Κρέσπο. Με τον Κάνια. Το Λιμιά και τον Ελκαντουρί. Αυτούς έχω τώρα, αυτούς θα στηρίξω. Με αυτούς θα πας. Με αυτούς. Με αυτούς θα πας. Θα δηλαδή, πάω, πάμε, να σου πω με θα πάμε. Πάμε δηλαδή. Με μια... Πέλκα θα πάω, με Πρίγιοβιτς θα πάω, ναι. Με Μάτος θα πάω, με Βιερίνια θα πάω, με Βαρέλα θα πάω. Δεν γίνεται να λέω όλες πριμαντώνες. Λοιπόν, Βαρέλα είναι μια χαρά, εσύ προπόνησε. Ο Βαρέλα στα φιλικά βαρύ. Ήταν βαρύ. Κορμί, μεγάλο. Ο Μάτος στα φιλικά βαρύ. Μην τον φοβάσει αυτό, να στα φιλικά στα επίσημα θα τον βλέπει. Ένα χρόνο στην πλάτη, από τα 32 αν πας στα 33, από τα 30 στα 32. Δύο μήνες ρε φίλε, ναι. Δεν πέρασε Γενάρης με Γενάρη, εγώ το Μάιο ήταν εδώ. Ναι. Εγώ το Μάιο έκανα σάκο μια ώρα ξέρω εγώ και τώρα κάνω τζόκινγκ. Ναι, αλλά είχες από το ατυχηματάκι, ο τένοντας, έσφιξε τα γεράματα που λέει και η Ξανθήπη. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι δεν λέω. Ναι. Δηλαδή γεννήθηκες 23 Ιουλίου του δεν λέω. Του Δελέου. Του Δελέου. Του Δελέου γλου. Δεν Νικόλα, ρώτα τώρα αν θα έδινε το παιδί του. Όχι, να το βαφτίσει ο κόκκινο. Είδε τον φίλο ραπ στην Κύπρο since 2004. Αυτό είναι ο πιο παλιό σύνδεσμό σου. Την Ευγενούλα, άσε, είναι Ευγενούλα τέλειω. Είναι εδώ, ρε, ζευγάρι. Ξέρω εγώ. Ναι, το λάδι τα μαγικό. Τσαχπινιά, Φινέτσα, Μπινελίκη, Ευστροφία. Τι πράγμα. Άμα θε, κάνε μαγκέ. Τι πράγμα. Κάνε μαγκέ, άμα θε. Κάνε μαγκέ. Καλησπέρα παιδιά στο γήινο και στον εξωγήινο, λέει ο Γιωρίκας. Καλημέρα στην ραπτοκούλια εκπομπή. Ραπτοκούλια. Ναι. Ωραίο. Μου είναι ένας φίλος πολύ ωραίο. Πρωινά ραπτοκούλια. Από το ραπτοπούλια. Εντάξει, τώρα είναι πολύ καραμελίτσα να πούμε. Καραμελίτσα. Για τα βάζει ο Γιωργάκης εκεί. Καλημέρα στο φιλαράκι μας, ο Γιωργάκη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα, τα φιλιά στον Κωστή. Πες του αύριο να είναι με φανέλα της Βασιλείας το πρωί, λέει. Τον θέλουμε αντίπαλο. Εσύ δεν έχω. Κολλήματα δεν έχω. Δεν έχω κανένα κόλλημα να υποστηρίζω κάποια ομάδα ή να κάνω κάποια άλλη εκτός από την ποντάρω. Να σας πω ότι τον ΠΑΟΚ τον ποντάρω για πρωταθλητή. Ναι, οπότε, μαζί με τον Κωστή. Οπότε έχω βάλει ένα καλό ποσό για ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Mm-hmm. Έχω μιλήσει χθες το βράδυ. Με κανείας όμως. Με κανείας τον έβαλες. Με Λιμιό τον έβαλες. Στην Ελλάδα κάνει πλάκα, λες. Εντάξει, είδα τον Ολυμπιακό. Τον είδες, τον Ολυμπιακό. Μπουχαλάκηδες, φετφατζίδες, κάτι κοντί, κάτι αυτή κτλ. Κοσμογωνία στον Ολυμπιακό, έχω πολύ καλό φετφατζίδι. Είδα τον Παναθηναϊκό με τρία στόπερ συμβαζεμένο. 3-4-3, ναι. Χωρίς σεντερφόρ μπροστά. Ένα μουνιέ να τρέχει μόνο του. Μουνιέ. Μη. Σε δίμασή τώρα για να καρφώσει. Μουνιέ τώρα. Έτσι το λένε το παιδί, ρε Κωστή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Κάπα μουνιέ γαρίφαλο. Τι να τώρα τώρα μουνιέ τώρα. Ποιο μουνιέ, ρε φίλε. Αυτόν έχει, ρε Κωστή μου. Θα πάει ο Δόνης εκεί με τα μούτρα να πούμε. Ο κακός λύκος θα του σώσει. Απέξει με τον Άρη την παραμονή, τη Λαμία και τέτοιο στυλ να πούμε. Κωνσταντίνος λέει λίγα για τον Ουάρντα του φιλαράκι μα. Τον γουστάρουν και οι αντίπαοξίδε. Εγώ θα ξεκίναγα Ουάρντα. Λάμπρου κατευθείαν. Βάρντα Λάμπρου στις μπάντες, ε! Ναι, τον Μπέλκα πίσω από το σπίτι. Μπέλκα σεντερφόρ. Σε χαλάει ο Πελκίνιο, καλημέρα στο Πελκίνιο, για αυτό σας ακούει. Και θα βάζα Μαουρίσιο Χαρίση, πάρ τον Γκάνια, στείλ το σε κάνα κολόμπαρο εκεί πέρα. Έφαγε τον Γκάνια. Και το Λιμιό του γονάτισε. Άσε με τον Γκάνια και με το Λιμιό να πούμε, άστο. Φέτος τα Gigabyte, φίλες και φίλοι, κυκλοφορούν ελεύθερα στις παραλίες με τη full giga προφορά του free to go. 10 ευρωπουλάκια μόνο για 10 Gigabyte, φίλες και φίλοι. Η ενεργοποίηση γίνεται με SMS ή online στο freetogo.gr και στο My Free to Go app, καθώς και σε όλα τα καταστήματα WID. Περισσότερες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, στο freetogo.gr. Ποιος σύνδεσμος είναι πιο παλιός που μας γουστάρει εδώ πέρα? Εσένα, είναι δικό σου. Ποιος είναι? Ο σύνδεσμος φίλων. Φίλων. Ραπ στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Εδώ και 15 χρόνια λένε. Εγώ να ρωτήσω εκείνους τους τζαμπατζίδες της Νέας Υόρκης. Θα πάρω κανένα μεροκάματο από τον Ιβάν, αρθούν τσάμπα να πούμε. Τα λοκάματα να πούνε μέσα να πούμε. Αφούνε για το Πάο Βασιλεία τα παιδιά από το Νιου Ιόρκ. Άμα τους κάνει τα εισιτήρια τζάμπα ο άλλος. Από Φίλι, Φιλαδέλφα, από Νιου Τζέρσι. Νιου Τζέρσι και Νέα Υόρκη. Θα έρθουνε λες. Η τζάμπα θα έρθουνε. Η τζάμπα θα έρθουνε. Η Κουτρόπουλη. Ο φρουρός μου. Κούτρο Ρουφιάνο Κουτρόπουλη. Α, το ναι. Ρίμαξες τώρα. Τώρα το ισοπαίδος, έβαλες πολλά μαζί. Ναι. Ο φρουρός μου λέει: ναι. Είδα και εγώ λέει τη Βασιλεία. Ναι. Αν φάνε λιγότερα από τρία αυτοί, θα είναι αποτυχία. Ναι, ο σκοπός είναι να μην φάσει πάνω από ένα. Το 3-1 είναι ένα καλό σκορ για τον ΠΑΟΚ. Όχι, προτιμώ το 1-0. Ναι. Εγώ εντάξει. Προτιμώ το 1-0. Προτιμάσαι το 1-0. 1-0. Από το 3-1. Να πας υποψιασμένος κόσμος, να ξέρεις ότι είσαι νέος. Το 3-1 σου δίνει και λίγο χαλάρωμα. Δεν σε δίνει το 3-1 χαλάρωμα. Μάλιστα. 3-1 σου δίνει χαλάρωμα, λοιπόν. Το κουκλατζί πώς το βλέπεις?
Το κουκλατζί το βλέπω πορτιέρι σε νυχτερινό κλαμπ. Ο κουκλατζής είναι ένας από των δύο φαντάρων. Ναι, ναι, ναι. Τους οποίους το συνέλαβε ο, πώς το λένε, ο τουρκικός στρατός. Ναι. Λοιπόν, αυτός είτε που θα γίνει Ανθέληνας όταν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Ναι, και είτε θα έχει στο μυαλό του πολλά. Είτε που θα το γυρίσει στο Πατριωτιλίκη και θα κορομήσει. Θα γίνει Πατριδολάγνος δηλαδή. Ένα από τα δύο παίζει. Εγώ Πατριδολάγνος θα γυρώ μου. Ναι, ρε φίλε. Θα κορομήσω κιόλας. Ναι, ναι. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, η Μακεδονία μας. Πατρίδα μου, πόσο σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Πόσα δίνεις για να σ' αγαπώ. Πατρίδα μου, πόσα γουστάρω να πάρω. Πάω κοκαλημέρες λοιπόν. Άστα ρε τα. Δες τι γίνεται τώρα στην Τουμπέλα, πάρε μια πρέφα και σου είπαμε, τρεις ήταν οι ουρές. Έχει... Χαλκιδική, Πριγκιπάτο και έξω από την Τούμπα. 14.000 αδιαρκείας, δες τι γίνεται αυτή την ώρα. Ναι. Έχουμε και ανάρτηση σχετική, εκατοντάδες κόσμος, έτσι. Ναι. Να πάρουν το μαγικό σχετικό. Δεν στείλαμε κανένα ρεπόρτερ να πάρουν καμιά δήλωση εκεί. Τι θα έχει ο Μπούζος, αυτά είναι του Γιώργου. Του Τζόρτζιο είναι αυτά. Θα έχει εκεί κάποιον να πάρει. Τις 12 εκεί πέρα θα τα έχουν πάρει τα εισιτήρια οι Πάοκ. Λες να έχουν εξαντληθεί. Θα γίνει sold out, λες. Θα γίνει sold out. Λοιπόν, άλλο μία και εκεί δεν είναι κλειστή, που θα είναι η φίλη της Βασιλείας. Άρα πάμε για 25.000 κόσμο. Θα τα κολομαγκάκια θα έρθουν εδώ πέρα. Να, θα έρθουν. Συνήμεν, αλλά θα έρθουν. Α κάτσουν φρόνιμο. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα με την. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ναι, ναι. Πρωτόγνωρο σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, μία η ώρα το μεσημέρι, έχουμε κληρώσεις. Και τώρα εκεί θα πάμε να σχολιάσουμε πράγματα. Ναι. Μία η ώρα. Θα μπει και στην κλήρωση του Champions League, θα μπει και στην κλήρωση του Europa League. Ναι. Αυτό δεν μάτα ξαναέγινε ποτέ. Και η Βασιλεία. Και η Βασιλεία. Αυτό. Ναι, δεν ξανα... ναι. Και η Βασιλεία, σωστά. Έτσι. Έτσι ώστε να ξέρουμε ο νικητής που θα πάει, ο χαμένος που πολύ θα καλό. Πάει. Πολύ καλό. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Έχουμε. Αν και είμαι αντίθετο, ναι. Πριν το match. Να γνωρίζει ποιο θα είναι ο πεθεπόμενο. Γιατί. Έχει να κάνει με τις ψυχοσύνδεσεις, με την ψυχολογία. Είναι και αντίθετος με τις κληρώσεις που γίνονται σε κύπελο Ελλάδας, σε παγκόσμια κύπελα. Ναι. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Φτιάχνουν πράγματα στο μυαλό τους. Δεν γουστάρω, δεν γουστάρω έτσι. Τα φτιάχνουν έτσι τα πράγματα να αποφύγουν και να κάνουν και να ράνουν. Κανονική κλήρωση, μπαλάκια χωρίς ψύχος. Να μπαίνουν μέσα μπορεί να γυρίσουν. Και θέρμαση. Και ζεστά. Ό,τι από τα δύο γίνεται. Ό,τι από τα δύο γίνεται. Τα δύο γίνεται. Ναι. Λοιπόν, πάντως ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει αυτό και είναι η μοναδική ομάδα επίσης στο Champions League η οποία έχει αποκλειστεί αλλά προκρίθηκε. Έτσι έχει αυτά τα δύο άτυπα ρεκόρ. Πού προκρίθηκε. Δεν θυμάσαι με τη Metalist. Μου μας είχε αποκλείσει η Metalist αλλά πείτε μετά. Πείτε να ευχαριστώ την οικογένεια του Ολυμπιακού και στον κύριο. Πάλι! Εκεί! Και εκεί! Ο Θεοδωρίδης. Ο Θεοδωρίδης καθάρισε. Δεν καθάρισα. Με τον Καγκάτσι κόλο και βρακή μια χαρά. Ήταν τότε. Τώρα δεν είναι. Δεν ξέρω. Εγώ λέω είναι πάλι. Είναι. Γιατί να μην είναι. Είναι λέει ο Κωστής μας, ο πονηρό σκεπτόμενο. Βάζουν τα βόδια να μαλώνουν και αυτοί τα έχουν βρει μια χαρά. Καλά. Άμπρο, και τα βατράκια χορεύουν γύρω. Και όταν θα μαλώσουν και τα προσωπικά του συμφέροντα, πάλι τα βόδια θα μαλώνουν. Ναι. Τα βόδια. Ναι, τα βόδια. Τα βόδια δεν τελειώνουν. Σε θρησκευτικό, σε πολιτικό, σε αθλητικό, βάζει τα βόδια και μαλώνουν. Τα βόδια μαλώνουν και εσύ από κάτω ρυθμίζει την κατάσταση. Τα βόδια, τα βόδια πάντα θα υπάρχουν. Βόδια. Άκου μια είδηση ναι. Γιατί αυτόν εσύ τον έφαγες. Τώρα βγήκε, τώρα είναι επί του πιεστηρίου που λέμε. 5 μήνες εκτός ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Και πολύ, εσύ τον έφαγες, εσύ την Παρασκευή, εδώ. Ναι. Τι έπαθε. Σοκ στο Αμβούργο λέει, υπέστη κάκο ηχόνδρου στο γόνατο. Ξανά μανά, έχει τελείωσε η χρονιά για τον. Χάνει μισή χρονιά. Τώρα ευκαιρία. Τελείωσε ο Παπαδόπουλος. Τώρα ευκαιρία, τώρα ευκαιρία ναι. Να δαγκώσει τον Γιώργο τον Σαββίδη και τον Ιωάννη. Το επόμενο καλοκαίρι, τώρα επόμενο, δεν προλαβαίνει. Να ναι. Πείτε το Πάο ξάκι. Κοίτα, μου, να στροφάρει. Μανούλα μου να χαρώ. 7 μήνες μπροστά είναι ο γεια σου Μακεδονία μου, γεια σου Θεσσαλονίκη μου, Πάο ξάκι μου, γλυκό μου, Πάο ξάκι με εκείνο το κεφάλι. 80 κιλά το κεφάλι. Έχει 80 κιλά. Τον περνάει τον κόκκινο που λε λάχανο το. Έτοιμο να σα το φορτώσω να του πάρει κανένα 500άρικο. Τι 500άρικο είναι λίγο που λε. Αυτός εδώ παίρνει εκατομμύρια εκεί, 6, 7, 8. Σακάτης είναι τώρα. Τώρα είναι σακάτης γιατί έχει φτάσει στα 26 και κάθε χρόνο έχει ένα σοβαρό τραυματισμό. Ρε αγόρι μου, ναι. Σου παραπτώπουλος ότι αυτός είναι βαρικό καλός. Το είπες, στρίβει, δεν κάνει το είπες, το είπες, τον έφαγες. Το έχω, ο Κάνιας Κολυμνιός, παιδιά προσέχετε, μια λαμπάδα σε για βαρβάρα, κάτι κάντε. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παοξάκη ναι. Και εσύ ο Παοξάκη, λοιπόν, δεν με νοιάζει ρε φίλε. Το ρίμαξε. Τώρα που ρημάχτηκε. Ναι. Μπορεί να σα το φορτώσει κανένα. Ποιον έχει μάνατζερ, τον Κουτσολιάκο. Νομίζω αυτόν έχει μάνατζερ. Θα σα το φορτώσει για πράγματα. Κοίτα να δει τώρα το σάπιο το κρέας. Το σάπιο το κρέας θα σα φορτώσει για ροζ μπιφ τώρα. Ροζ μπιφ. Πρώτη φορά θα. Για πλακάγκου. Για πλακάγκου θα μα το φορτώσει. Λοιπόν, μία η ώρα λοιπόν έχουμε κλήρωση Champions League. Θα πάμε μετά λίγο Ολυμπιακό. Κράτα το καβάτζα, μην το ξεχάσουμε. Τι Ολυμπιακό, χθε μιλούσα με έναν τύπο. Τι σε έλεγε. Πάλι αυτά που βγαίνουν μεσημέρι και σε λέει Ολυμπιακά ρομαδάρα. Θα έλεγε εντάξει ρε παιδιά, λέει δικό σα φέτο και τέτοια. Πήρανε χαμπάρι. Ο Αλέφαντος εκεί είδε το 4-0 και λέει. Τι έγινε, κατάπιε καμιά γλώσσα, κανένα ματράχι. Λέει τον προπονητή, ρε παιδάκι μου, με αυτούς που έχουμε. Το γούναρι. Μην πα να παίξει, λέει. Ναι. Αυτό το στυλ θέλει μεταξωτούς
Ποπούς. Αυτό το. Με το βραχή θέλει με τα ξωτού κόλου. Ναι. Λοιπόν. Αυτό λέμε ποπού ναι, το λέει. Ποπού λέει στο δημοτικό τα παιδάκια. Τι να κάνουμε, ρε Κωστή, θα έρθει τώρα ο Τζαν Παύλο εδώ και θα μα λέει μη. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν μεταξωτού κόλου. Βάλε ένα συνεχόμενο, βάλε τρία λεπτά έτσι να ακούει. Δεν μπορεί να παίξει πρέσικ με τον μπουχαλάκι και με τον άλλο τον 1,30 φετβαζίδι κτλ. Εμεί άλλοι μου, ντε πόσο είναι, 25. Παίξει ένα άλλο στυλ που βολεύει τον πρόεδρο κτλ. Δηλαδή σου λέει ο πρόεδρο. Σου δίνει ένα στυλ, ένα budget χαμηλό. Μην πας εσύ τώρα με το Κόρντομπα του Ραπτόπουλου να το παίξεις, να πούμε, ραλίστας. Ναι. Στην εθνική οδό. Θα σε φάνε τα Golf GTI, θα σε φάνε. Δεν είναι τώρα για να το παίζεις. Οι κομπρέσορες θα σε φάνε τα τουρκίσια. Ξεκίνα χαράματα, μπας και τους προλάβεις που θα ξεκινήσεις. Δεν προλαβαίνει τίποτα. Δεν προλαβαίνει ναι, άντε, μπράβο, μπράβο. Θα πάμε μετά στο Ολυμπιακό γιατί έχουμε πολλά πάρε και δώσε. Πάρα πολλά πάρε. Οπότε να πούμε τον κόσμο να παίξει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Ναι. Γιατί μπορεί να πέσει κι άλλο η απόδοση. Αφού ο Μελισανίδη τον έχει δώσει τον τίτλο ήδη. 1,80. Λέει πιο χαμηλά δεν γίνεται. Ο πρόεδρο τη ΑΕΚ, ο διοκτήτη λέει παιδιά ΠΑΟΚ φέτο μην ασχολείσαι. Δεν θα πάω φέτο να κάνω μπουκα τον Γενάρη. Έτσι λέει ο Μελισανίδη. Βαριέμαι να πηγαίνω συνέχεια. Τον έχει πετάξει και θα σκουπί για τον πρόεδρο τη ΕΠΟ που τον νόμιζε ότι θα ασχολείται κανένα. Ένας μαζί του. Ναι. Άμα πάει να πιει καφέ. Ποιος? Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Μελισανίδης. Όχι, ρε. Ποιος? Ο πρόεδρος της ΕΠ. Ο Γραμμένος. Δεν θα το δει κανένας. Απαρατήρητο. Όχι, δεν θα περάσει έτσι. Δηλαδή, ούτε θα ξυνήσει, ούτε θα βρωμήσει, ούτε θα τον ενοχλήσει κανένα, ούτε θα τον ενοχλήσει. Θα σου πω από προσωπική άποψη. Ναι. Γυρνούσα... Ένα πράγμα δηλαδή ουδέτερο. Έτσι. Ένα πράγμα μονότονο. Ένα πράγμα κρύο. Δηλαδή. Ούτε να το πεις. Τα κέρι νομιώματα στα Γιάννενα, τα έχεις δει πως είναι εκεί ο Αλιπασάς και η Φρουσίνη. Έτσι, εντελώς. Κέρι νομίωμα. Ποιος τον είπε τον Ιβάν να επενδύσει εκεί, ξέρω το. Πάντως αυτό που λες σε επιβεβαιώνει, γιατί έχω προσωπική άποψη, έχω ταξιδέψει με Γραμμένο μαζί. Μπαίνει, κάθεται δεξιά και περνάνε 50% παουξίδες γιατί ήταν σε αποστολή ΠΑΟΚ. Ούτε κανένα, ούτε κατάλαβα ποιος είναι. Ούτε ασχολήθηκε κανένα. Και να το δει σε κανελάκι να βγαίνει. Κανελάκι. Μεσημέρι με 40 βαθμού. Ναι! Και να υδρώνει και να φεύγει ο υδρότας. Και να πηγαίνει εσύ με στην πότσαρη κάτω. Και να είναι ο ήλιος απέναντι. Στα υδράδικα. Και να είναι ο Κανελάκης με τον. Το Γραμμένο. Με τον Γραμμένο. Και να σε πιάσει ο ύπνος. Ντάγκλα. Και να φύγει στη θάλασσα μέσα. Κατευθείαν, σούπιτο. Έχουν γνώση οι φύλακες. Θα κάνουμε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει, κύριε Κανελάκη. Λοιπόν, ναι. Θα παρακαλέσω να έχουμε σε λίγο το δαιμόνιο ρεπόρτερ Κωνσταντίνο Πετρωτό. Είναι εκεί, είναι δαιμόνιος, είναι αδερφός, είναι σιρούλα. Μαζί ξεκινήσαμε. Όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι εκπληκτικοί. Είναι και πολύ καλοί στη δουλειά τους και σε πληροφορώ είναι και πολύ συμπαθητικοί στο κοινό. Ζαϊράκος, με αρχηγό Ζαΐρη και Πετρωτό. Μετά ακολουθεί στη συμπάθεια και Πετρωτός. Μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι, αλλά είναι συμπαθής. Γιατί είναι συμπαθής? Γιατί δεν είναι κολόπεδα. Πρώτον, δεύτερον, είναι καλή στη δουλειά τους. Ναι. Και δεν είναι από κανένα εξαρτώμενο. Δεν είναι εξαρτώμενο. Ξέρουν καλό ποδόσφαιρο όλοι. Νιώθουν, βέβαια. Θα έχουμε Κωνσταντίνο Πετρωτό. Το βλέπουν, Χρύζαδο. Ποιο θες? Πολύ καλά παιδιά όλα. Και καλά παιδιά και καλή ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Τώρα που λέμε καλούδια για όλους, να πούμε ότι έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά σήμερα με τις πιο δυνατές μεταγραφές που τάραξαν την Ευρώπη στη Μέτροσπορ. Φοβερή δουλειά από Ζορζ Μάτζιο και όχι μόνο, έτσι. Τα παιδιά δεν σε δω. Το Μάτζιο του δώσανε εκπομπή. Δε εδώ θεματάρα. Παίρνει την εφημερίδα σήμερα και αράζει μία ώρα στην παραλία διαβάζοντα. Ρε, αυτό το ταλέντο το δώσανε εκπομπή. Γιώργο Μάτζιο. Ε? Θα δούμε μετά. Μανούλα μου. Είπαμε, είναι πολύ καλό παιδί. Δεν είναι ο τύπος που θα τρέξει, το είπα και εκτός αέρα. Άμα δει καμία έτσι με πλούσιο στίβο στον δρόμο να περάσει τον δρόμο, ο Μάτζιο θα σταματήσει. Ναι. Εγώ θα πατήσω τον γκάζι για να δω πώς τρέχει, ρε φίλε, κατάλαβες. Για να δει τα βυζιά. Πάνω κάτω, ναι, σαμπρίνα και δεν σημαίνει. Μη ρε Κωστή. Άκου τι σκέφτηκε ο άνθρωπος τώρα πρωί. Άκου τον άνθρωπο, τι παράδειγμα έδωσε. Στο διαστροφικό μυαλό του, να πούμε. Από τη Σκοτίνα, να πούμε. Το πριγκιπάτο. Ναι. Το πριγκιπάτο, λοιπόν. Βρωμοθάλασσα, Εντάξει, όπως άμα πας πρωί, 9-10 η ώρα, γιατί εγώ πήγα πρωί, είναι καθαρή, είναι καλή. Μετά πλακώνει το τσούρμο. Πρωί 8-9 η ώρα πάνε αυτοί που έχουν κάνει bypass, θα σου πω εγώ. Σωστά, bypass. Κάτι γριές που έχουν αθλητικά. Ναι. Δεν δει νέο άνθρωπο. Και αυτοί που βαριούνται να έχουν την ταλαιπώρια μέσω μεσημέρι να έχει πλακώσει. Πες μου 9 η ώρα το πρωί, 8.30 ένα κάτω από 45 χρονών παιδί. 9 η ώρα. Φού σηκώνουμε που σηκώνουμε πρωί, φίλε, ηρεμία γαλήνη, κάνει τη βουτιά σου, τον πανάκι σου κύριο, δεν σε ενοχλεί κανένα, φεύγει. Ναι. Πολύ καλό μπάνιο. Να το δεις και εσύ, είναι πολύ καλό μπάνιο. 9 η ώρα το πρωί. Ναι. Κρίσταλο η θάλασσα, γάργαρο το νερό. Πάμε στο ρεπόρτερ. Κωνσταντίνος Πέτροτς. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Μανούλα μου. Καλημέρα. Τι γίνεται, εδώ τα λέμε το γλυκό το κουμπαράκι. Λέγε. Πανηγύρι. Σε τούπα γίνεται ένα πανηγύρι. Πανηγύρι, για δώσε στίγμα, κόσμος. Ξύλο, πέφτει ξύλο. Όχι, ξύλο πέφτει. Κρίμα. Όλα είναι χόμενα. Από την Κλεάνθος μέχρι το κύριο. Από την Κλεάνθος. Η οποία συνεχώς τώρα μετακινείται προς τα μέσα και προστίθεται και προς τα πάει ποδαρίλα δηλαδή εκεί. Νεράκια, κουλουράκια, εντάξει, έχουμε και πολιτές, ας πούμε, ευκαιρία.
Ναι. Να βγάλω και ένα μεροκάμα του. Και από πάνω, στα επίσημα, μπαίνοντας στην κεντρική θηρία 1, όπου είναι το γραφείο, είναι ο κόσμος, άλλη μια πιο μικρή βέβαια ώρα, ναι, και να πάρουν διαρκεία. Συνεχίζει η διαρκεία. Α, εδώ κάνεις πολύ ωραία διευκρινήση. Έχουμε δηλαδή και για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Βασιλεία, αλλά και για τα διαρκεία. Ναι, ναι, παράλληλα. Παράλληλα. Α, γι' αυτό έχει κόσμο πολύ. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουν στο να πάρουν εισιτήρια με τη Βασιλεία, γιατί οι θέσεις που υπάρχουν τώρα μειώνονται από δύο πλευρές, και από αυτούς που εξασφαλίζουν εισιτήριο για το μάτς και από αυτούς που παίρνουν τα διαρκείας. Αντί να πάρεις ένα εισιτήριο, πας και παίρνεις το διαρκείας και τα έχεις όλα πακέτο, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Ναι, το ιδανικό, το ιδανικό. Στην τσέπη του καθενός δεν μπορεί να μπει κανένας, γιατί δεν ξέρεις τι υποχρέωσης έχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος, και αν σκεφτείς ότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει ενδεχόμενο να πάει ο ομίλος Champions League, το διαρκείας είναι, θα έλεγα, ας πούμε, η καλύτερη λύση. Είναι κάτι που αν τα καταφέρω πάω και πάει ο Μήλος, όσοι το πήραν θα λένε μπράβο μου που έκανε τέτοια επένδυση, γιατί θα είναι επένδυση μετά. Ναι, φαντάζομαι να έρθει κανένας Κριστιάνο Ρονάλντο. Να έχεις κανένα ΠΑΟΚ Γιουβέντους εδώ και να έρθει κανένας Κριστιάνο Ρονάλντο και να έχουμε λαϊκό προσκύνημα. Άρα, μας λες ότι υπάρχει ιδίωδος να πάει να πάρεις το ΠΑΟΚ Βασιλεία, εκεί υπάρχει ουρά μέχρι Κλεάδους. Υπάρχει ιδίωδος, πας πάνω στα γραφεία και παίρνεις το διαρκείο σου, και σήμερα τα νούμερα σταμάτησαν χθες 14.017. Εκεί είμαστε, λίγο πάνω από το 14. Σήμερα πλέον είναι ανοιχτά για όλους. Δεν υπάρχει θέση η οποία είναι κρατημένη από περσινό κάτοχο και τον περιμένει, ας πούμε, να την ανανεώσει. Όσα διαρκές έχουν απομείνει είναι διαθέσιμα για όλους. Ό,τι θέλεις παίρνεις από αυτά που έχουν απομείνει. 9.30 ώρα είναι και η προπόνηση της ομάδας. Ναι, γι' αυτό το είπα στον Κωστή. Ανοιχτή, τα παιδιά ακούγανε. Τι ώρα είναι? Τώρα είναι 9. Τι ώρα? Σε λίγο έχουν προπόνηση τα παιδιά. Ο Κανίας δηλαδή και ο Λιμιός άκουγαν τώρα, να ξέρεις. Εσένα άκουγαν. Ναι. Ας πάω στον ψυχολόγο, ρε φίλε. Έχουν έρθει περισσότερο, έχουν έρθει. Ναι. Όχι περισσότερο όλοι. Γιατί, δεν είπαμε έρχονται για τους άλλους. Μια ώρα πριν την έναρξη προπόνηση. Έχουμε εντεκάδα πιθανή να προλάβουμε. Θα σου πω. Ενώ αρχικά ήταν 10. Ναι. Θα πάει 9.30 προπόνηση, γιατί η ζέστη είναι υπερβολική. Πολύ ζέστη είναι, τα παιδιά σκάσουν. Ναι. Πολύ ζέστη. Αν και κοστί. Σε συνθήκη αγώνα κανονικά πρέπει να προπονηθεί. Εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία. Η Έμι λέει ότι αύριο την ώρα του αγώνα παίζει το ενδεχόμενο σοβαρό να έχουμε βροχή. Η Έμιλι. Η Έμιλι Ρατάικοφσκι. Η Έμι. Ναι. Γιατί πώς το είπες και εγώ, Έμιλι, άκουσα. Ναι, το μυαλό σας η Ρατάικοφσκι και οι δύο, αλλά η Έμι λοιπόν είπε ότι παίζει αύριο 8.30 9 η ώρα και να έχουμε βροχούλα στην Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό, συμφέρει το παιδί. Ο Λουτσέσκου και χθες και σήμερα έβαλε την ομάδα του να κάνει προπόνηση στην Τούμπα. Είναι λογικό, γιατί οι παίκτες δεν είχαν πατήσει Τούμπα εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχει παίξει ένα φιλικό παιχνίδι εδώ ο ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο επίσημο μάτι της χρονιάς. Δεν σωστό αυτό. Τον ενδιαφέρει λίγο να εξοικειωθούν και πάλι με τον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες. Και είναι η πρώτη φορά που εγώ θυμάμαι που πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι γίνονται προπονήσεις και των δύο ομάδων στην Τούμπα. Συνήθως ο ΠΑΟΚ πήγαινε στη Μεσημβρία και άφηνε το γήπεδο για τη φιλοξενούμενη ομάδα, γιατί αυτό ήταν υποχρεωτικό. Ναι. Καλά κάνει ο Λουτσέσκου. Κάτι ξέρει ο Λουτσέσκου. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, απόγευμα 8 η ώρα η Ελβετή. Οπότε και οι δύο ομάδες φιλοξενούνται εδώ τώρα, γιατί την δεκάδα μπορώ να τους εικοστείς. Ρίχτηνα για να κλείσουμε, Κωνσταντίνε, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Δεν έχει πολλές εκπλήξεις. Το μόνο θέμα πλέον είναι ποιος αντικαταστήσει τον Μπίσεσβαρ. Όχι λογική και τα δεδομένα, γιατί και ο Καντουρί δεν ήταν απόλυτα έτοιμος και δεν το χρησιμοποιούσε αριστερά. Είναι ότι μάλλον ο Βάρντα θα είναι ο αριστερός. Το καλό είναι. Βάρντα, ναι. Ναι, επομένως θα πάει ο Πασχαλάκης και ο Δαδόλπο. Στο μάτος με το Βιερίνια στα άκρα, ο Βαρέλα και ο Κρέσφο στο κέντρο της άμυνας. Ο Μαωρίσιο και ο Κάνιας και τον Πέλκα μπροστά του στο κέντρο. Ο Λιμιός λογικά από μια πλευρά. Ο Βάρντα από την άλλη. Ωραίος. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Πρίγκιπης. Παίζει και ο Ζαμπά, γιατί και ο Ζαμπά ανεβαίνει. Συνεχώς. Πού να πάει ο Ζαμπά? Να παίξει αυτό. Σε ποιανού θέση δηλαδή? Δεξιά, γι' αυτό και σου λέω του Λιμιού. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει εξτρέμει, οι οποίοι όλοι. Ο Λάμπρου δεν είναι δηλωμένος. Είναι βελτιωμένος, αλλά νομίζω στην πρώτη φάση τον έχει αλλαγή. Είναι βελτιωμένος. Κωνσταντίνε, τα σέβη μου, εάν. Και τα σέβη μας, εάν υπάρχει κάτι νεότερο το οποίο χρήζει αναφοράς, εδώ είμαστε. Ναι. Τηλεφωνάκι και βγαίνουμε ο νέος. Απλά ο κόσμος θα ξέρει λίγο, όσοι έρχονται στην Τούμπα. Θέλει λίγη υπομονή, καλό να έρθουν ωραίες. Και λίγο άξι μας κάνει να πλάτσει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους πιάσει, αλλά θέλει λίγο υπομονή σήμερα η μέρα. Καλό να εξασφαλίσουμε το εισιτήριο. Όπως είπες και εσύ, τα διαρκές είναι η καλύτερη λύση για να μπορέσουν να βρεθούν αύριο στο γήπεδο. Ωραία. Να πούμε στο λαό που ακούει τώρα και κατευθύνει προς Χαλκιδική, γιατί έχουμε φίλους που μας ενημερώνουν, ότι στο ύψος του Χατζηφωτίου και μετά να το γυρίζουν 87 και 8, γιατί εκεί γίνεται η αλαγούλα, έτσι. Κατάλαβα. 87 και 8 γυρίζετε για να μας ακούσετε στη Χαλκιδική. Κατάλαβα. Πάμε. Yeah.
καλοκαιρινές εκπτώσεις, φίλες και φίλοι, είναι πλέον γεγονός από την Wind, η οποία φροντίζει και γι' αυτό, έτσι ώστε το καλοκαίρι να έχετε απίστευτες εκπτώσεις σε smartphones, tablets και αξεσουάρα έως και 50%. Πέρα όμως αυτού, χαρίζει και δώρα σε καλοκαιρινά αξεσουάρ με αγορές από 100 ευρώ και πάνω. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, από την Wind. Καλό πρωινό να έχετε. Μπήκαμε δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο εδώ, ο οποίος αγναντεύει το πέλαγος. Πού θες να πας, Ζακοπούλης, αγορίνα μου? Πουθενά. Πουθενά, έτσι, αραχτός, light εδώ, γιατί σε βλέπω στην Τούμπα. Σαν την Τούμπα δεν έχει. Αεθεράπη και όλα καλά. Μπότσαρι. Μπότσαρι, γυράδικα. Ξέρεις ότι είναι κούραση οι διακοπές. Φόρτωσε, ξεφόρτωσε. Εξαρτάται που θα πας. Πάνε. Εξαρτάται που θα πας. Ποιο να πας. Άμα πας κανένα Κώστα Ναβαρίνο, να κουράζονται όλοι οι άλλοι για σένα. Εσύ αράζεις. Διακοπές σημαίνει είσαι πλούσιος, έχεις δύο υπερέτες. Έχεις ένα αυτό λέω, άμα οδηγό, Ναβαρίνο... έχεις ένα σου κουβαλάει τις βαλίτσες, ναι. Έχεις ένα σε τρίβει, ναι. Έχεις ένα σε μαγειρεύει, έχεις ένα σε μετακινεί. Αυτό είναι διακοπές. Άμα είσαι διακοπές, κουβαλάς και κουβαλάς όλα αυτά. Είναι, φόρτωσε, ξεφόρτωσε η μπαγαζιέρα, το ένα ίδρωτας, αυτό πιάσει και το χέρι. Γι' αυτό πάνε κάπου πέντε μερούλες να τα κουβαλάνε. Πάνε πρώτη, δευτέρα, δευτέρα, πρώτη, 180 βαθμοί Κελσίου, βρωμάνε τα πόδια, σαγιονάρα, γλιστερή. Έχει και πρόστιμα τώρα. Γι' αυτό σου λέω, αγόρι μου. Πάνε με τη σαγιονάρα, θα φάω καμιά καμπάνα. Εγώ πως είμαι. Δηλαδή, πως είμαι. Εσύ τώρα κομμένος, κεραμένος για καμπάνα. Με μπλε σαγιονάρα, με λευκό αυτό. Αφού δεν με βλέπει κανένα, ναι, είναι χαβαγιάνα. Αυτό τι σήμα είναι, αυτό τι είναι, το σήμα του ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το καπέλο του Τζόκερ. Το καπέλο του Τζόκερ. Εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Και από την άλλη μεριά είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και πα εσύ τώρα να πούμε. Ναι, έτσι, έτσι. Διακοπέ. Γλυδιάρη. Παοκόφατσα τελώς, βρωμερός με το λίγη. Φτέρνα μαύρη. Ναι. Είσαι για φυλακή, ρε. Είμαι για φυλακή. Αν και αυτό το πρόσημο... Άσε που πάνε περισσότεροι διακοπές. Ναι, ναι. Κουβαλάνε τις μάνες τους που έχουν χείρες. Πεθερά διακοπές είναι αυτές. Αυτές οι βρωμόγριες τους έχουν πεθάνει όλους. Τους έχουν ρίξει να πούμε στα κημητήρια θέρμης. Αν είναι να έχω πεθερά, δεν πάω διακοπές μαζί. Διακοπές μαζί. Το 80% τώρα διακοπές. Είναι ταλαιπώρια. Σου λέει πάω στη δουλειά να ξεκουραστώ, ρε, μας τρελάνεις. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τραβάς εκεί τις κολό... Μη χαρακτηρίσω, να πούμε, ναι, μη. Τις τραβάς εκεί πέρα, βρωμάνε το καλοκαίρι, γριές εκεί. Ποιος έχει πιο μεγάλο κεφάλι, λέει. Ποιος? Ο Μαγκουάιρ ή ο Κόκκινος? Ο Κόκκινος, ποιος Μαγκουάιρ, ρε φίλε. Ο Μαγκουάιρ είχε και αυτός κεφάλα, ρε. Τι Μαγκουάιρ? Άκου ερωτήματα. Έχεις πάρει σάντιμετρα μετρήσει το κεφάλι του Κόκκινου? Δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις καθημερινά, τον έχεις κοζάρει όλα, κυβικά, μέτρα, κατοστά, όλα. Ο Κόκκινος για να γεννηθεί πρέπει να είναι γυναίκα 200 κιλά, ρε. Που θα βγει ο Κόκκινος αυτό. Καλημέρα, λέει, στην Τούμπα έχουμε ουρά μέχρι το φανάρι της Κλεάδους για ένα εισιτήριο. Γίνεται ο χαμός. Βγάλετε τώρα και κάνα τραγούδι για την ουρά της Τούμπας. Και τι ουρά που είναι αυτή η Τούμπας και ο Πάο Κολέ. Έλα να την πάρει στη Βασιλεία. Σου είπα, κάτω από 2-0 για μένα είναι αποτυχία με αυτήν την ομάδα. Έκατσα, το είδα όλο το εσύ. Να μην φας γκολ. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Να μην φας γκολ. Ναι, υπάρχει. Μάλιστα. Αυτούς τους Ελβετούς που είδα εγώ το Σάββατο με τον Πανιόνιο της Ελβετίας. Με τον Βαρέλα τραυματία. Με τις γραμμές να είναι, ναι, μια απόσταση ένα χιλιόμετρο. Ναι. Με τον Βαρέλα τραυματία, ναι. Ναι. Με επιθετικό μηδαμινό, τίποτα. Ναι. Με άκρα να μην ανεβαίνουν. Με συνοχή 0. Ναι. Πρέπει να τους σχεδίσεις 2-0. Ναι, ναι, φίλε. Πρέπει να τους καθαρίσεις 2-0. Δηλαδή, άμα δεν τους σχεδίσεις αυτούς, τότε είμαι άξιος της μοίρας μου. Πού θέλω να πάω να παίξω. Μετά θα πουλήσεις τον Πρίγιοβιτς. Μετά. Δεν τον πουλάω. Δεν τον πουλάω τον Πρίγιοβιτς. Δεν τον πουλάω τον Πρίγιοβιτς. Σου μείνει εδώ. Θα μου μείνει εδώ, θα παίξει ο Μίλους τώρα Champions League. Δεν μου λες, ναι, μιας και πιάνεις τα αισιόδοξα μηνύματα. Ναι. Πες ότι έρχεται η τελευταία μέρα των μεταγραφών, ναι, ναι, και σκάει μια ομάδα 10 εκατομμύρια τη ρήτρα του Πρίγιοβιτς. Ναι. Και τον παίρνει. Τον παίρνει. Μετά θα ακούσει όμως η παρέα. Σιγά, άσε το. Μετά τι να το κάνω το μετά. Με ποιον θα πάω. Στην κηδεία θα. Πρόσεξε. Ναι. Θα έχω μπει ήδη. Θα είμαι και στο ομίλου Champions League. Θα είμαι ο ομίλου Champions League. Πρόσεξε. Θα έχω περάσει τη Champions League. Και στο UEFA θα έχει περάσει. Άμα είμαι στο Europa League μπορεί να γίνει η μπαλοματιά. Και έρχεται και στον Μπέρν. Και ποιο θα έχει έντερφορε, το Μιστακίδη. Θα πάρω κι άλλον. Όχι, θα πάρει. Πότε θα πάρει. Δεν ξέρω. Αυτά είπα. Το timeline. Μία και τέταρτο στη λαϊκή. Και πέντε ψάρια τελικά. Τι σαρδέλε, τι σάπιε. Εκεί με τι γάτε μαλώνουν ποιο θα πάρει τι σαρδέλε. Τι σάπιε. Έτσι τέτοια μεταγραφή θα κάνει το απεριόριστο μπάτζετ του Σαββίδη. Αφού κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Και απεριόριστο μπάτζετ του Σαββίδη και απεριόριστο μπάτζετ του Σαββίδη. Κάθε χρόνο έτσι γίνονται, λοιπόν. Θα πάρει center forward δηλαδή από τη λαϊκή τη κάτω του μπάτζετ 2 ώρα το μεσημέρι. Τέτοια μεταγραφή θα σα κάνει ο Σαββίδη. Πλάδι πάλι σενάρια, ε. Μάλιστα. Φτάνει 20 Αυγούστου 25. Όχι, κάθε γιατί αυτοί, ναι, ακούνε τώρα εκεί πέρα στη... λέει, στην ουρά. Ακούνε στην ουρά, βέβαια. Θα σου πω εγώ αυτά τα ταγάρια εκεί που περιμένουν εκεί. Τα ταγάρια? Ναι. Αύριο να τα δει τα ταγάρια πώ θα πάνε τα λοιπά. Την τούμπα έτσι ανεβοκατεβαίνει. Την τούμπα την πάνε έτσι μόνο η θύρα 4. Η άλλη είναι λουλουιλι λαλαλόλα.
καλό. Μόνο ε? Η θύρα 4 την πάει την Τούμπα του Μπάντα. Φτάνει. Η άλλη είναι, φραπέ, συγκόμενα σταυροπόδι, iPhone, hi-fi. Όλου του θέλουμε. Όλου. Η καλή Τούμπα όλου χωράει. Λοιπόν, πήρα και μήνυμα να ρωτάει ένα φίλο πόσε ομάδε θέλει ακόμα ο Πάουκ να αποκλείσει για να μπει στο Champions League. Ακόμα αυτό δεν το έχουν ξεκαθαρίσει. Κοιτάξτε, θα πάρτε κανένα χάφι εκεί πέρα. Φανταστείτε το κέντρο εκεί πέρα. Πρέπει τον Γκάνια τον έχει ρημάξει τον άνθρωπο. Πάρτε κανένα εξτρέμου, θα με έχει ξεκινήσει. Με το λιμιό, τα ματάκια μου, τρία βρεσβιοποιία πέντε με το λιμιό έξω αριστερά. Δεν μου λες, αύριο άμα ο Λιμιός βάλει καμιά γκολάρα το Παρσελόνα στα 30 μέτρα τετάρτη, πώς θα έρθεις εδώ. Ο Λιμιός θα βάλει να κάνει κανένα μια διαγώνια μπουκα τρίτα. Διαγώνια θα κάνει ο Λιμιός. Πάτω μέσα, ναι. Ο Λιμιός δεν έχει κάνει να κάνει κανένα καλό μαρκάρισμα. Να γυρίσει πίσω να βοηθήσει τον μπακ. Να βγει μπροστά με ταχύτητα, δυνατό παιδί. Αλλά ουσία μηδέν. Τσαπατσούλα ουσία είναι. Μηδέν. Τσαπατσούλα είναι. Έχονται δει ότι πρέπει να το μάθει να έχει και ουσία στο παιχνίδι ο Λουτσέσκο. Γιατί τα στοιχεία τα καλά τα έχει ο Λιμιός, ό,τι και να μου λες. Έτσι όπω είναι ο Ολυμπιακός για τα πανηγύρια. Είναι, ναι. Η ΑΕΚ γελάει ο κόσμος. Γελάει, ναι. Θέλω να δω και λίγο μπάλα από τον ΠΑΟ. Θα δει. Θέλω να γουστάρω. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα με το Λιμιό, θα γουστάρω εγώ τώρα και τον Κάνια. Θα έχει Ουάρντα, θα έχει. Θα τον Ουάρντα θέλω να τον δει. Τον Λάμπρο θέλω να τον Μπέλκα θέλω να τον δω. Μαουρίσιο δεν θε. Το Μαουρίσιο τον περιμένει. Μια μεταγραφή θα είναι γι' αυτό το λέω. Αυτά τα λέγανε. Τα λέγανε, ναι. Η Βουλινού, ναι. Γι' αυτό είναι και το κέρδο τη μεταγραφή. Ναι, αλλά ο Μαουρίσιο κάνει όσο έκανε όλο η ομάδα του Βουλινού. Ναι, ο Μαουρίσιο, ένα. Ο Μαουρίσιο σου στέρισε το πρωτάθλημα χθες, πέρσι. Γιατί μπήκε εκεί offside στην κεφαλιά του Αλουνού. Τι να κάνουμε, Ρεκοστή. Ναι. Αυτό μου το στέρισε τα δικαστήρια. Στο 2-2. Πάλα τον κόλτο offside. Πάλα κάνει παράλληλη πάση του την παίρνουν που το βάζουν μέσα στα δίκτυα το Μαουρίσιο. Άσε ο Μαουρίσιο. Έχει καλά σκύλο να μαρκάρει εκεί. Το Χαρίσι. Ποιον έχει, ο Χαρίσης. Σκύλους να μαρκάρει, δεν θες. Ο Χαρίσης είναι σκύλους. Ο Χαρίσης, άμα μαρκάρει το σκύλο μου, ναι, τη μείνει, ναι, θα την κάνει δύο φάουλ για κίτρινη κάρτα. Κατευθείαν. Ναι. Θα την είναι γρήγορος, ναι, ναι, διασχελισμό, ναι, ταχύς. Κλείνει χώρο με το σώμα. Ναι, όλα τα κάνει. Ναι. Απλά ξεφεύγει. Ναι. Το μυαλό του τρέχει πιο μπροστά από το πόδι του. Αυτό, ναι, γίνεται. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Τόσοι του κουσουρλίδε θα του κάνουμε τώρα ότι είναι. Θα του τρώσει ο Λούτσι. Θα τους ο Λούτσι. Καλημέρα στο Λουτσέσκου. Το φιλαράκι μας. Ο μονοδιάστατο. Μονοδιάστατο. Μονόπατο. Ότι θε να είναι σοβαρό προπονητή. Κέρδισε ο άλλο. Έχει balance. Του κέρδισε το πρωτάθλημα ο άλλο. Ποιο άλλο. Ε? Τα δικαστήρια το κέρδισαν. Το 3-5-2 το πήρε, αλλά είχε μπελισανίδα από πίσω. Έτρεχε στη Σκέδ. Έτρεχε στον Περέρα. Τον Πύρδα είχε. Έλεγα δυνατό νομικό επιτελείο, Κωστή μου. Στον Πύρδα, εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, οι τέσσερις αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ. Η μία η ώρα έχουμε κλήρωση σήμερα, έτσι είπαμε. Θα είναι και στο Champions League και στο Europa League. Οι τέσσερις αντίπαλοι λοιπόν του ΠΑΟΚ. Του Champions League, μην την. Αυτού θα σχολιάσουμε. Μην του σχολιάσουμε. Αφού θα την περάσουν τη Βασιλεία. Τζάμπα θα του σχολιάσουμε. Εδώ θα είσαι, θα την περάσω τη Βασιλεία. Βρέα, αγόρι μου, είπαμε πρωτάθλημα θα πάρουμε φέτο μαζί. Αυτό, δεν το καταλαβαίνει. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Λε να μπούμε και ο Μίλου μαζί, να γίνει ο χαμό. Να σε τρέχουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο φωτό, να γίνεται χαμό εδώ. Να έρθει η Ρεάλ Μαδρίτη και να γίνει παζουλισμό στην πόλη. Δηλαδή θα δούμε χειραψία Κάνιας Κριστιάνου Ρονάλντο. Ναι, 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 ναι. Να δούμε και αυτό και να φύγουμε. Ο Κάνιας, στα μνήματα τη Θέρμη. Στα μνήματα θα πα. Ο Κάνιας παρεμπιπτόντως πρέπει να έχει κάνει χειραψία με τον Ρονάλντο όταν έπαιζε την Πέτης. Ναι. Που τον υποτιμά τον Κάνιας. Έχει παίξει Πρέμερ Λίγκ ο Κάνιας. Βασικός. Όχι αλαγούλα τη σειρά. Βασικός και στην Πέτης. Όταν ήρθε Πέτης, Αγγλία, ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η δεδομή. Τι έγινε. Τρώει σάντουις με γύρω. Τρώει σάντουις, δεν ξέρω. Και κάτω στην Μπότσα, δεν ξέρω. Και στα δικά στα μαγαζιά. Λοιπόν, Φενέρ Μπαχτσέ. Θα ήθελε ζευγάρι ΠΑΟΚ Φενέρ μετά. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Ε? Βέβαια. Δυνατό ζευγάρι. Βέβαια. Θα γίνει εδώ κλάμα μέσα στον Αύγουστο. Θα ασχολούμαστε όλοι. Ποιο 15 Αύγουστο, ποιε διακοπέ. ΠΑΟΚ Φενέρ. Είναι μία πιθανή αντίπαλο. Καλό, αυτό θα το θέλω. Με Φιλίπ Κοκκού νέο προπονητή, έτσι, και με μπάτζετ μεγαλύτερο, ένα τσικιντάν παραπάνω τον ΠΑΟΚ, το χρηματιστηριακό μπάτζετ μιλάμε, 64 εκατομμύρια. Αυτά είναι κανονικά όμως. Ναι. Αυτονόμω. Αυτονόμω, γιατί η εφορία μηδέν έχει. Έτσι. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει. Α, άλλα, ναι, τα δικά σου, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελε. γελάει το τρελό αγόρι. Θα ήθελε ΠΑΟΚ Φενέρ να γίνει σαν σειρμά εδώ ένα μήνα. Βέβαια, και ξύλο να πέσει στι κερκίδε. Καλά, το ξύλο συνοδευτικό. Πώ θα μια μπριζολίτσα, έχει δίπλα γαρνιτούρα, θε και το ξύλο, ναι. Πρώτη σελίδα το μάγκα τον ΠΑΟΚ. Που ναι, που πετάει εκεί, ναι, 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 που έμοιαζε με γανοτίδι, δεν έμοιαζε από πίσω με γανοτίδι. Ήταν ο γανοτίδι. Έλα τώρα, έλα τώρα. Λοιπόν, ήταν ο γανοτίδι. ΠΑΟΚ Σταντάρ Λιέγης. Ναι, έχει ξαναπέξει, μου φαίνεται. Όχι, με Σταντάρ δεν έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει με όλου του άλλου. Μπριζ, Άντερλεχτ. Με Σταντάρ δεν έχουμε παίξει. Όχι. Απλά δώσαμε τον Τσίμιροτ εκεί. Ναι. Χθες έχασαν το Super Cup 2-1. Έπαιζε κλαμπ Μπριζ Σταντάρ. Δεν είναι μεγάλα μάτια. Δεν ψήνεσαι. Όχι. Και αυτή να είναι πάνω κάτω στο μπάτζετ του ΠΑΟΚ εκεί, 60-64 εκατομμύρια χρηματιστήριο λέμε. Δεν λέμε τα ποσά. Χρηματιστήριο, ναι. Τα κανονικά ή τα λογιστικά. Τα κανονικά λογιστικά δεν τα ξέρουν κανένα. Χρηματιστηριακά μιλάμε. Μιλάμε και αν κανένα λογιστή να μάθει πέντε πράγματα. Σαντάρ, Σαντάρ Λιέγης, πού να τον πιάσουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν θες ΠΑΟΚ Σαντάρ.
Είναι ένα ζευγάρι πιθανό. Θέλω με τον Τούρκο να φαγωθεί, ρε. Ναι. Τρελό, ρε. Φασαρία να γίνει, να πάνε οι παοξίδες να ρημάξουν εκεί. Θες τέτοια. Θες εδώ το 15ο να γίνει κουκλεντέ, να γίνει εδώ ο χαμός. Από το 15ο κάτι να γίνει. Η Σταντάρ πάντως είναι. Μόνο να κορομάνει οι Παναγιές. Ναι, να κορομίσουμε κι εμείς. Βέβαια, τι. Μισελ Πρεντόμ έχει προπονητή η Σταντάρ. Το θυμάσαι τερματάρα αυτή να. Τερματοφύλακα και προπονητή θα γίνει μετά, δεν φτιάχνει. Γιατί. Κουνουτσέσκου, τερματοφύλακα. Και τι είναι, μεγάλο προπονητή. Καλό! Καλό! Τι τερματοφύλακα είναι, είμαι λουτσόσκυλο. Λίγο πιο ψηλό από αυτό. 1,78 είναι, το τσέκαρα μετά. 1,78 είναι τερματοφύλακα. Αφού παίζαν παλιά, αφού τα ξέρετε. Στο Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι. Με Τσαουσέσκου. Με μέσο του Τσαουσέσκου. Πιο μικρέ αιστείε. Ό,τι θες βάζαμε. Πιο μικρά τα δοκάρια. Άσε με καημέντρα. Ποιο μεγάλο προπονητή ήταν τερματοφύλακα. Πάω. Θα θυμηθούν τώρα τα τσακαλάκια να ξέρει. Εγώ τώρα δεν μπαίνω σε σκέψη γιατί. Ένα παίζουν. Μεγάλο τερματοφύλακα που ήταν. Όχι. Τερματοφύλακα που έγινε προπονητή και πέτυχε. Δηλαδή, στείλτε τα μηνυματάκια σας. Και πέτυχε και σε ομάδες, δηλαδή τι. Έκανε πάταγο, έκανε κρότο. Άλφαρα στη τεχνική να την πάει γάμα εθνική, όχι να τη ρίξει. Ναι. Ποιος, ένα τερματοφύλακα ο οποίος πέτυχε σαν προπονητής και στο ερασιτεχνικό. Ωραία. Εγώ δεν σου λέω να γίνει. Το βάζουμε, θα ανοίξουμε και γραμμές. Θα ακούσουμε τα φύλακα. Να ξέρει, θα σου βρούνε. Θα σου βρούνε. Α, σου βρούνε. Τώρα θα σου βρούνε. Φτύσε με. Πάω Σπαρτάκ Μόσχας. Δεν φτιάχνομαι. Ρώσους. Όλοι για πάνε να κάνουν έρωτα με καμιά Ρωσίδα. Ρωσίδα, ναι. Α, αυτά όχι, είναι τα ταξίδια. Τα επικίνδυνα. Για μας είναι τα ποξίδια. Να πάμε εμείς εκεί να γίνει χαμός. Ναι. Ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Πάνω από 100 εκατομμύρια. Έτσι, πολύ τρομερό υλικό. Ποιοτικούς παίχτες. Ήταν και πέρσι ο Μίλους. Καλύτερα να την αποφύγει. Δεν με ενθουσιάζουν. Αγωνιστικά, εγώ λέω καλύτερα να την αποφύγει. Ναι. Και την ομάδα που θέλω εγώ, έτσι, για πολλούς λόγους, πάω Σλάβια Πράγας. Ομάδα με χαμηλό. Ναι, πάω εδώ τι φιλενάδε. Πού με ναγιά. Την Τενίσα, την Κατερίνα, ξέρω εγώ, τη Μαρίνα, την Καμίλα. Τα κορίτσια που ερχόντουσαν στη Σκοτίνα, στον Πριγκιπάτο. Πάω Σλάβια Πράγα. Γνώρισε. Γνωρίζαμε παλιά. Τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα μα ξηροσφύρει. Άστο. Η Τζέννη από πάνω με το τσόκαρο. Άστο, μην την ψάχνει. Μύρε σαν τον κόκκινο με κάρισε. Ναι, μη. Λοιπόν, πάω Σλάβια Πράγα. Τον αηδία να πούμε. Α, μη με. Τη μια λε για τι γκόμενε και την άλλη έχω την Τζέννη λε από πάνω. Τι να κάνω. Μιλέ. Ναι, πάω Σλάβια Πράγα. Τον Τούρκο θέλω. Θε τον Τούρκο. Φαγώθηκες με τον Τούρκο. Με τον Τούρκο θα γίνει φασαρία γι' αυτό. Πάντως η Σλάβια είναι η ομάδα που θεωρητικά είναι στα κυβικά του ΠΑΟΚ με μικρότερο μπάτζετ. Καμία ευρωπαϊκή της προκοπής έχει. Αυτές είναι, αυτές οι τέσσερις. Με μία από αυτές τις τέσσερις θα πέσει ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Με μία από αυτές τις τέσσερις. Παλεύονται. Πώς δεν παλεύονται, αυτό λέμε. Δε. Παλεύονται. Βέβαια παλεύονται. Περνά τη Βασιλεία και είσαι μετά μια ανάσα από του ομίλου. Έχει ακόμα ένα μάτς, θα κάνει το μάτς τη ζωή σου. Δεν μου χατζερίδι γιατί δεν παίζει. Δύο μέτρα. Θέλει χρόνο. Είπαμε καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Δύο μέτρα θέλει χρόνο. Το κορμί του για να φτάσει σε ρυθμούς επίπεδου, να παίζει μπάλα με ρυθμούς, με ένταση, με δύναμη, να μην φοβόμαστε τα τραυματισμού. Παλτό δηλαδή. Αυτή η στιγμή είναι παλτό. Παλτό. Τώρα που μιλάμε. Αλλά τον Οκτώβριο μπορεί να μην είναι παλτό. Τώρα θα πας με τον Κρέσπο να διεκδικήσει σε Εντώνη. Μάλιστα. Τάκης με Κρέσπο, Κάνιας, Λιμνιό, έτσι. Αυτού του τρει. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Το κατάλαβε το σύμπαν. Κρέσπο, Κάνιας, Λιμνιό, α δούμε θα κάνουμε αύριο. Δεν τα έχω με αυτούς. Με αυτούς που τους έφεραν. Με αυτούς που δεν. Που δεν πήραν. Όχι, ο ΠΑΟΚ του Κρίσου. Ναι. Που έχει αυτούς τους τρεις για να παίξει στο Champions League. Ναι, ναι, ναι. Με χαλάει. Να τον ο ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη, να τον ο ΠΑΟΚ του Βουλινού, να τον ο ΠΑΟΚ του Μπατατούδη, να τον ο ΠΑΟΚ του. Δώσε και εμένα μπάρμπα Πασόκ Κάνα Φράγκο. Ναι, αλλά σου πω κάτι χωστή μου. Δεν το δέχομαι. Ο κόσμος γκρινιάζει όμως. Ποιος γκρινιάζει. Γιατί δεν κάναμε τα γραφέ. Σιγά σιγά τα αίματα. Πάνε κάτω στο Πασαλιμάνι, πάνε κάτω στο ΣΕΒ που του έχουν κάνει την ομάδα άνω κάτω. Τρώνε ντόρτια από γκένκ, φεύγουν πέντε παίχτες, φέρνουν άλλους τέσσερις, χαλάει φωνή άλλους δύο. Να δεις που δεν βγάζουν κιχ, δεν βγάζουν. Κιχ δεν βγάζουν κάτω. Κουλιανέ δεν βγάζουν κιχ. Ναι. Γιατί αυτοί τα τελευταία 20 χρόνια πήραν 19 πρωταθλήματα. Πήραν 17-18 πρωταθλήματα. Ναι, 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 ναι. Πήραν κύπελα, πήραν διαιτησίες, πήραν τα πάντα όλα. Εισαγγελίες, πήραν τους εφέτες, πήραν τα πάντα. Λοιπόν, παίξαν και μπάλα ως ένα κάποιο βαθμό και τα λοιπά. Και με κόκαλη ιδιαίτερα. Παίξαν και καλή μπάλα. Παίξαν μπάλα γιατί φέραν παιχταράδες, ρε φίλε. Φέραν Τζοβάνι, φέραν Ριβάλτο. Πλάκα με κάνεις. Είναι χορτάτη. Ναι. Και επειδή και η θύρα 7 είναι τάτσι μιτσικότσι με το Μαρινάκι. Έχει χαλαρώσει πολύ, ε. Ναι, έχει, ναι. Όχι, έχει χαλαρώσει. Η θύρα 7 τα έχει τάτσι μιτσικότσι. Τάτσι μιτσικότσι, ναι. Του έχει μπει καθίστε άλλο ένα χρόνο. Και από του χρόνου βλέπουμε και τέτοια. Δηλαδή. Εάν δεν ήλεγχε τη θύρα 7 ο Μαρινάκης. Ίσως να είχαμε γκρίνια και εκεί. Αυτή η φλωρογάβρη εδώ πέρα που είναι απλή και πάνε στο γήπεδο μια φορά το 2 χρόνια. Ναι. Αυτοί δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Μετράει εκεί πέρα αυτός ο οποίος κάνει το κουμάντο. Και κάνει τη φασαρία. Αυτός που κάνει φασαρία τον έχω δικό μου, τελειώσαμε. Ο συνδικαλιστής στην κερκίδα είναι οργανωμένος. Mm. Αυτός εδώ είναι αυτός ο οποίος θα σου κάνει το πρόβλημα. Λοιπόν, μια που είμαστε. Ναι, μαζί σου εδώ. Λοιπόν, ναι. Μια που είμαστε Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Φόε έφυγε. Ο παίκτη ο οποίος ξεκίνησε πέσει δυνατά, μετά χάθηκε, πήγε σε Γάνδη, έκλεισε. Ο Φόε δεν ήταν κακός παίκτη. Πολύ καλός ήταν. Αλλά ήταν σαν τον Κούρκο. Ναι. Φούσκωνε μετά από το 60 λεπτό. Ναι. Δεν ήταν για 90 λεπτό. Δεν ήταν. Δεν ήταν half box to box. Είχε καλά στοιχεία, αλλά. Εγώ έμαθα ότι βαρέθηκε. Βαρέθηκε μετά. Κοίταξε, το Champions League και τα φόρτωσε ο Κόβερ. Έτσι μου είπαν οι Απόγειοι. Έχετε ένα παίκτη στην Ελλάδα.
ο οποίος είναι σε μια ψιλοβιολογική πτώση. Δηλαδή έχει βάλει 4 κιλά. Νέος είναι, δεν είναι μεγάλος. Πού είναι ο κίνδυνος. Σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Ναι. Έρχεται ένας ο οποίος τα 100 μέτρα τα έκανε 11,8 και τώρα τα κάνει 12,2. Ναι. Ή ξέρω εγώ 69 κιλά και τώρα είναι 73. Ή ξέρω εγώ έχει ένα μικρό πρόβλημα. Εδώ χειρότερος θα γίνει. Εννοείται, ρε φίλε, αφού είναι σε πρωτάθλημα χειρότερο. Εννοείται, χειρότερο. Έρχεται χειρότερο πρωτάθλημα. Σου λέει εδώ μπορώ να παίξω και έτσι μπάλα. Χειρότερη προπόνηση. Ναι. Αρχίζει τα μπαρ, τα κολόμπαρα, ιστορίες, ναι, τα ναι, κανητάδικα, ναι, 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 φαγκάδικα, ναι. Κακή διατροφή. Σάντουιτς, μάντουιτς, γύρι, μύρι. Τελειώνει. Τελειώνει. Ρωμαό, τέλειωσε. Ρέμς, έφυγε κι αυτός. Ναι. Μάριν. Τώρα αυτήν την εβδομάδα φεύγει κι αυτός. Ο οποίος πέσε έκανε παπάδες όμως. Δηλαδή έκανε καλό πρωτάθλημα. Πέσε έκανε καλό πρωτάθλημα. Άμα δηλαδή ξεχώρισε. Έλα, ένα ανθρωπάκι ήταν ο Μάριν. Ναι. Άμα πας σε μια ταβέρνα και μαλώσει με τον Μάριν, θα τον δει. Το φυσήξεις. Τον πλακώσει. Τρία ου, σαν τον Κάνια. Τρία ου, 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 έφυγε κιόλας. Τον Κάνια τον πλακώνει στην ταβέρνα. Τον πλακώνει. Ω, τον Κάνια. Μα δεν νομίζω. Μαύρο τον Κάνια. Δεν νομίζω, φίλε. Τον Κάνια δεν τον πλακώνει στο φυσήξι. Για πάνε να πούμε μάλωσε με τον Μάτο, δηλαδή στη ξύλο θα φας. Ο Μάτο θα φας. Θα ναι. Χορέψει και τσάνικο στο τέλος. Για πάρε ναι. Με τον Πασχαλάκη να δεις τι ξύλο θα φας. Ο Πασχαλάκη δεν το φτάνουμε, άστον. Ο Πασχαλάκη είναι 3 μέτρα. Για πάρε με τον Καντουρί, εγώ θα σου πω. Καλός, 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 καλός. Για τον Πρίγιοβις δεν το λέω. Άντε πάρε μάλωσε με το Λιμιό. Ισοπαλία θα έρθεις. Θα σε πιάσει τα γλιστρή στο πόδι κάτω και τα λοιπά. Φαγώθηκες με το Λιμιό, ρε εσύ. Ρε απίθανε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάντως φέρνει, μια που πιάσαμε τώρα το ρεπορτάζ του, θα φέρει έναν Τινίσιο τον Μεριά. Στόπερ που φεύγει πρώτη φορά από την Ισία. Wow, wow. 1,80 μπόι, διεθνής. 1,80. Στόπερ 1,80. Ναι, στόπερ 1,80. Σαν τον Κανίας. Έλα ρε φίλε τώρα. Διεθνής. Διεθνής η ένα... αξία του χρηματιστηριακή περίπου 1 εκατομμύριο. Έτσι, εντάχει για γρηγοράδα. Τι 1,80 αυτό, άμα το πας σε νεοκλασικό και χαλάσει το φως, δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να ανέβει να το πιάσει. Να αλλάξει το φως. Έλα ρε τώρα 1,80 τώρα, center back. Αλλά θα φέρει καλό χαφ. Ναι, έτσι, γιατί θα φέρει. Ναι, ναι, είναι έτοιμη η μεταγραφή στα σκαριά. Ναι. Φέρνει τον Αράο, Βραζιλιάνος, διεθνής. Ναι. Έχει μία συμμετοχή με Εθνική Βραζιλία. Είναι χαφάρα, είναι 1,85. Η αξία του πάνω από 3 εκατομμύρια. Αν το φέρει, είναι καλή μεταγραφή. Τι κουσούρι έχει αυτό τώρα. Δεν έχει. Γυρισμένος είναι τι. Είναι. Α, θες κουσούρι. Ναι, δεν έχει φύγει ποτέ από τη Βραζιλία. Δεν έχει φύγει ποτέ από τη Βραζιλία. Α, θες κουσούρι. Και θα έρθει στην Αθήνα. Εντάξει, τον πλήρωσε. Θα θέλει και αυτό σαν τον Ελκατσερίδη, καλά, 8 να προσαρμοστεί. Σωστά μιλά εδώ. Εδώ μιλά πολύ σωστά. Άνθρωπος που φύγει πρώτη φορά από τη χώρα, δεν έχει πατήσει Ολυμπιακός, Ευρώπη. Ναι. Τώρα περιμένει να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Καλά χρόνια την καθίσει απ' έξω. Ευκαιρία το πάρει ο Πάο. Καλά. Όχι, άμα πουλάτε παραμύθι τώρα με τον Λιμιό και τον κάνει να περάσει τη Βασιλεία και πάω για Champions League. Άμα του κάτσει, τον έκατσε. Άμα σου κάτσει Βασιλεία και πάρει και ένα-δυο παίχτε ναι. Κατά διάρκεια τη Βασιλεία μετά. Με τη Βασιλεία είμαι αισιόδοξο με τον Πάο. Το ξέρω. Αφού το παίξαμε. Δεν το παίξουμε. Δεν είμαι αισιόδοξο επειδή είναι καλό ο Πάο και επειδή δεν βλέπει τη Βασιλεία με τη Βασιλεία. Να είμαστε δηλαδή σωστοί σε αυτά που λέμε. Πε μου λίγο κάτι πριν κλείσουμε το ημίωρο γιατί μετά θα ανοίξουμε και γραμμέ. Ναι. Είσαι φυσιογνωμιστής. Είμαι. Πώς τον είδες αυτόν τον Μπάσα? Έσκασε μύτη χθες στο αεροδρόμιο ο Μπάσα, νέος ποδοσφαιριστής του Άρη. Εδώ είναι ο τύπος. Αυτός εδώ με σέβεσαι. Εγώ βάζω 3 ευρώ για να μην ανοιχτώ πολύ, άντε 5, ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη. Έτσι, βάσει βιογραφικού, βάσει δεδομένων. Αυτός είναι ο παίκτης που για μένα. Λίγο φουσκωμένο μάγουλο το βλέπω έχει. Α, όχι, κάτσε να το δεις μέσα καλύτερα λίγο. Για βγάλε. Νάτος. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το παλίκαρο. Έσκασε μύτη χθε. Τι θέση παίζει αυτό? Αυτό είναι χαφ. Εξαραοχτάρι είναι. Με καμπιονάτο, με Τορίνο. Νομίζω ότι ο Άρης σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή έκανε λοιπόν, την καλύτερη κίνηση. Θα πω κίνηση. Κάτι τελευταίο. Ναι. Ξέρεις τι βλέπω. Είσαι φυσιογνωμιστής. Τι βλέπεις εδώ? Τι βλέπω. Ναι. Ότι αυτοί οι παίκτες που ήταν στον Άρη. Ναι. Θα του πάρει ο Πάοκ όπως πήρε το Χαλκιά, το Βιτόλο και αυτού. Λες, ό,τι καλό Γάλλο άρεσε να το ψωνίσουνε. Δεν θα έχει να του πληρώσει ο Καρυπίδης. Πάλι ρε, εσύ, πάλι θα βρει αυτό ο άχρηστο. Τι πράγμα είναι αυτό αυτός το παιδί. Ο άχρηστο ο Μίχελ, ο άχρηστο, θα πάρει παίκτη από τον Άρη. Αυτό θα γίνει. Δεν είναι να τον πει τίποτα. Θα ψάξει, θα βρει. Αυτό ο άχρηστο ο Μίχελ, ναι. Ο άχρηστο. Άρα λες ότι του χρόνου ο Πάοκ δεν χρειάζεται να κάνει σκάουτινγκ, θα ψωνίσει από τον Άρη. Του παιχταράδε που φέρνει ο Καρυπίδης και δεν θα του πληρώσει, θα του πάρει κοψοχρονιά ο κοντό. Αυτό λέω. Τι πράγμα είναι αυτός. Λοιπόν, γράψτε το. Γράψτε την εκπομπή. Τη γράφω σήμερα πόσο, 23 του Ιούλη, έτσι. Νίκος Γκάλης, χρόνια πολλά μόλις, είπαμε. Μόλις Νοέμβριο μήνα αρχίσουν αυτοί και παθαίνουν υποσυντισμό το Δεκέμβριο. Τι χαρχάρ. Χαρχάρ. Τι χαρχάρ, ρε φίλοι, υποσυντισμό. Υποσυντισμό θα πάμε. Δηλαδή τόσο πολύ. Πάμε σε break, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε τελευταίο. Ναι, δώσε. 20 χρόνια ο Άρης πλήρωσε παίκτη προπονητή. Ναι. Πόσες πτωχεύσεις έχει κάνει. Ποιο ναι. Άρης ρε φίλε. Ναι. Ποιο ναι. Άρης. Δηλαδή αυτοί οι καημένοι, εγώ του λυπάμαι που έρχονται. Μπα αυτού όλου του παίχτε. Πώ πήδωσαν τον Μαρινόπουλο από τον μπαλκόνι. Έτσι θα πηδάνε και αυτοί. Ψάχνουν. Βρείτε του πρώτο όροφο και ισόγειο αυτού. Λοιπόν, αγοράζοντα. Μην του βάζετε τρίτο τέταρτο όροφο. Μια χαρά. Σαν οβίδε θα σκάνε από τι αυτοκτονίε.
Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στα 30. Το Μετρόπολης σας κάνει και τις διακοπές σας, έτσι δίνοντάς σας 2.000 ευρώ. Ακούστε το σποτάκι και αμέσως μετά έχετε 10 λεπτάκια για να μπείτε στο διαγωνισμό. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με γραμμές κουβεντούλα στα 390. Στείλε τώρα SMS το ονοματεπώνυμό σου στο αλφαμητρία αποστολή 54344 και κέρδισε 2.000 ευρώ για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Το φετινό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, το μόνο που χρειάζεστε είναι να κλείσετε εισιτήρια, να βρείτε δωμάτιο, να πάρετε το μαγιό σας. Για το πώς θα κάνετε βουτιά στα Γίγα, έχει φροντίσει γι' αυτό η Wind. Κάντε λοιπόν βουτιά στα Γίγα με την Wind. Κάνε το καλοκαίρι σου πιο Giga Full από ποτέ, με 15 GB μόνο με 10 ευρώ. Η ενεργοποίηση γίνεται με SMS ή online στο wind.gr και στο My Wind App, καθώς και σε όλα τα καταστήματα Wind. Περισσότερες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, στο wind.gr. Καλημέρα κύριοι, τίτλος εκπομπής Cool Ραπίσματα από την κατακίτρινη Κρακοβία. Δύο ζωές Άρης, λέει ο φίλος μας, ο Σωτήρης μας ακούει από την Πολωνία. Μπράβο. Πόλσκι. Μας ακούν και στην περιφέρεια, η αδερφή μου μας ακούει, λέει φιλιά εκεί στην περιφέρεια, δώσε το κουμπαράκι μας. Έχει μακριά νύχια η αδερφή σου. Δεν ξέρω. Και με τις άλλες εκεί να ξύνονται στην περιφέρεια. Σκοτωθήκαν στη δουλειά στην περιφέρεια, πες. Θα πάθω καμιά θλάση. Καμιά θλάση στο νύχι. Ναι. Στο νύχι το δεξιό. Θα πάθω καμιά θλάση στο νύχι. Το έξω αριστερά το νύχι. Άσε ρε το παραμύθι περιφέρεια. Καλημέρα πασάκες μου, καλημέρα σε όλους. Έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην αθλητική φρουρά, λέει ένας φίλος. Άσε ρε τα σάλια ρε. Φιλιά στον Κωστή, πες το αύριο να είναι με φανέλα της Βασιλείας, τον θέλουμε το πρωί. Ραπτοκούλιο να το κάνουμε. Τι λες μωρέ, θα είμαι εγώ στην Τούμπα με φανέλα της Βασιλείας. Εγώ σου λέω τα στραβά αυτά που δεν μ' αρέσουν. Όλα τα λέω. Και τα σάλια και τα μάλια με παιχτάκια τύπου Κάνιας και Λιμνιού και Ελκαντουρί, αν θέλει. Όχι, Ελκαντουρί. Στη γραμμή. Κρέσπο είπες. Κρέσπο, Κάνιας, Λιμνιού, με αυτούς θα έχεις. Εντάξει. Ναι. Δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία του ελεύθερο μπάτζετ αυτοί οι τύποι. Πριν πάμε στις γραμμές, να ανοίξουμε τα 90 άρια. Ήδη μας περιμένουν ακροατές. Να πούμε ότι η είδηση που βγαίνει και είναι επίσης τελευταία στιγμή είναι ότι ο ΠΑΟΚ φέρεται να ενδιαφέρεται σοβαρά για τον Καρέλη. Για το παλαιστικό τμήμα. Παλαιστικό, γκολεαδόρ, ξύλο, μπόξ, ό,τι θες. Όλα θα τα κάνει. Τι κουσούρια και αυτό, τι τραυματισμό έχει. Είχε ένα τραυματισμό πρόπερσε. Τι είχε δηλαδή. Είχε ένα τραυματισμό. Τι τραυματισμό είχε. Ρίξει, είχε, τι είχε, δεν θυμάμαι. Ό,τι σαβούρα δηλαδή ο ΠΑΟΚ το μαζεύει. Σαβούρα ο Καρέλη. Με 20 γκολ κόκκινο, μη λε κόκκινο, μη με λε κόκκινο πρωί-πρωί. Ναι. Ανερό. Ναι. Δηλαδή έχει ένα Mercedes. Ναι. Και βγαίνει από τον περιφερειακό. Και έρχεται ένα και σου τραβάει μια από δεξιά. Παπ, ναι. Στο κάνει το αμάξι και πηγαίνει σαν τον Γκάβουρα. Ναι. Ίδιο Mercedes είναι. Σαν που θα πας να το φτιάξει όμως μετά. Είσαι ένα παιδαρά 35-40 χρονών. Ναι, ναι. Με τους κοιλιακούς σου, τους αυτούς σου. Ναι. Παθαίνει ένα έμφραγμα να πούμε και κάνει ένα έφραγμα. Μπαλονάκι. Μπαλονάκι. Μόνο που θα ξέρει ότι. Αν πας σε καλό καρδιοχειρούργο. Δεν πα να κάνει. Δεν τρέχει με 180 μετά. Ναι, αλλά μα είσαι νέο όπω ο Καρέλη. Δεν ανεβαίνει τι ανηφόρε. Όχι. Α το Καρέλη τώρα. Αλλά όλοι ποδοσφαιστέ. Αθλητέ διαχρονικά. Ο Μπέργκα, α πούμε, είχε τραυματισμό μεγάλο. Ήρθε εδώ και γλέντισε μετά. Ο Μπέργκα, σου λέω παράδειγμα. Εντάξει, τώρα τον Καρέλη και είχε βαρύ σκελετό, δυνατό παιδί. Πυγμάχο. Το θέλω να βάζει γκολ και να κάνει και έτσι τα παράτα κροσέ. Στα πυγμαχάρια. Θα σκοράρει και θα κάνει και έτσι αυτά τα κόλπα τα δικά σου. Ναι, κοίταξε να δει τώρα πού παίζει αυτό. Στην Γκένκ. Δόρτι έριξε στον Ολυμπιακό. Πόσα μάτσα έχει να παίξει. Ο Καρέλη επέστρεψε πέρσι τέλη Μαρτίου κάπου εκεί. Έπαιξε 10 μάτσε, έβαλε 4 γκολ, 4 ασίστ. Μάλιστα. Έτσι, ο Καρέλη. Και να το φορτωθείτε εσεί τώρα. Και να το φορτωθούμε. Μάλιστα. Πρέπει να τον αγοράζει, να πληρώσει. Ναι, Καρέλη. Γιατί θε να τον πάρετε τον Καρέλη. Δε, μαζί με τον Πρίγιο, επιθετικού. Με τον Πρίγιο. Θα έχει Πρίγιο, Καρέλη και. Δηλαδή όταν πουλήσετε τον Πρίγιο, θα μα κοστάρετε τον Καρέλη. Και κάτσε φαγώθηκε να τον πουλήσουμε, βρε γόρι μου. Φαγώθηκε να τον πουλήσουμε. Στο Μακεδονία Παλά να σοβαρευτούν λίγο. Πάμε γραμμέ. Έχουμε Ζίγκα το κέντρο, πάμε να δώσουμε. Εκεί με τον Καρέλη, εκεί πέρα στον πυγμάχο να πούμε. Έλα, καλημέρες. Καρέλης είναι στο κάδρο πλέον και επίσημα από ό,τι μαθαίνουμε. Χαίρετε, ναι. Ενώ τη σαβούρα χτυπημένη να πούμε. Χτυπημένη. Να πάρετε και τον Παπαδόπουλο. Θα βάζει τον ακούμε μετά το πάω ξάκι από το Λιτόχωρα από πού είναι. Πάει αυτό τελείω, τον έβγαλε στον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Πάρτε εκεί και στα, στο, πώς τα λένε εκεί, τα κέντρα αποκατάσταση να πούμε τα που είναι προ τη θέρμη. Πάτε του εκεί πέρα κανένα δίμνα. Άντε, ρε, πάρτε κανένα. Καρέλης είναι ακριβώ αυτό που θέλω πάω. Ακριβώ. Άντε, βρε τώρα, βρε. Κολλάει γάντι, δηλαδή μπαίνει τσάξα το τελευταίο κομμάτι του παζλ, ο Καρέλης. Καλός παίχτης. Ναι.
Γρήγορος, μπουκαδόρος. Μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός. Άμα δεν σκέφτεσαι 4-4-2. Βάρεσε το σασί από κατά. Βάρεσε το σασί. Πάμε καλημέρες. Και τα μηνύματα μην ξεχάσουμε. Στα χειρότερά του είναι τώρα ο Καρέλης. Καρέλης στα χειρότερα, πόσο χρονών είναι. Πόσο είναι. Πάνω από 26-27 δεν πρέπει να είναι. Τώρα θα το τσεκάρω. Όλα αυτά τα κορμιά. Όλα αυτά τα κορμιά. Τα βαριά τα κορμιά. 26 ακριβώς. Είναι σαν 32. 32 λέει. Με αυτό το κορμί. Πάμε, πάμε, θα και με τραυματισμό. Ναι, πάμε. Άτε. Καλησπέρα, καλημέρα, τι καλησπέρα. Μάλιστα, καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Ραπτόπουλε μου και κύριε Κουλιανέ μου. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα σε αυτή την πόλη που έχει λιγότερους τίτλους από όσους έχει όλους μαζί ο κύριος Σάββας ο εργοδότης μου. Με βάρη χωρίς βάρ, οι τίτλοι. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Α, δεν το εξετάζουμε. Εντάξει, όπως μας συμφέρει. Αυτά ναι. Γραφήκανε στην ιστορία. Γραφήκανε. Τι πάνε να πει με βάρη ναι, χωρίς ναι, 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 ναι. Δεν υφίσταται λόγος δεν να αμφισβητείτε τα άξια. Άξια, ναι. Και τον τίμιο υδρότα που έπεσε, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κύριε Κουλιανέ, για άλλο σας πήρα. Για μάλιστα, δύο πραγματάκια. Μάλιστα, εδώ που είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε. Βέβαια. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα μυστικό δωμάτιο, ξέρετε, στα γραφεία της ομάδος. Ναι, ναι. Κάποιος καινούργιος παίκτης όταν έρχεται τον παίρνει ο κύριος Σάββας από το χέρι, ναι, ναι, και το δείχνει, ρε παιδί μου, είναι δίπλα στην αίθουσα των τροπέων. Ξέρετε, σε αυτό το μυστικό δωμάτιο υπάρχει μια φωτογραφία ενός θερματοφύλακα που είναι απόφυτος δημοτικού και κατέχει και δίπλωμα UEFA Pro Α. Μάλιστα. Μεγάλος προπονητής στην πορεία του, έχει ρίξει και ομάδες. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι. Δεν μπορώ να σας πω το όνομα. Κουιζάκι είναι αυτό, κύριε. Κουιζάκι, προπονητής θερματοφύλακας που έχει κάνει παπάδες, μάλιστα. Μήπως κάνει εκπομπές. Ξέρετε τι λέει στους νέους παίκτες ο κύριος Σάββας. Τι λέει. Πρόσεξε, αγόρι μου, να μην γίνει σαν κι αυτόν. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά για να κλείσω, γιατί δεν είστε γλίγορος σαν το Μίνι Κούπερ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λέτε τον προπονητή της Βασιλείας. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται και σε πόσες ομάδες έχει παίξει ποδόσφαιρο. Ράφαελ Βίκη, έφυγες. Πάμε, επόμενος, καλημέρα. Και πρωί ξυπνάει αυτό το σκύλι. Βρε, πάει, τον Κυρσάβα Βόλτες, προφανώς με τη λιμουζίνα. Καλημέρα, έλα φίλε μου, καλώσονα. Καλημέρα. Καλώσονα. Ραπτόπουλα, απέτσι δεν έλεγες ότι πέφτει του άρχισε ένα πλήρωτο πάλι και διαψεύτηκε σε βίσα χαστού και σφυρένει. Γιατί η πληρωμένη. Έλεγες ότι θα βγει. Γιατί έκανε κάποια προσφυγή. Πώς έφυγαν και δημιουργήθηκαν. Πρέπει να κάνει προσφυγή για να πληρώνω. Δηλαδή, εμένα δεν με πληρώνει. Τα τελευταία χρόνια ρε φίλε στον Άρη αυτό το τάμα. Γενικώ δεν είναι πληρωμένη προσφυγή. Βρήκαν ένα κουφάρι πτώμα και το χτυπάνε. Έτσι λέω εγώ. Ότι... εγώ έτσι, λέτε, γιατί διαψεύστηκα ρε φίλε πέρσι. Πέντε χρόνια στα σκατά είσαι. Πέντε χρόνια. Τι άσε κάνω. Πέντε χρόνια ρε φίλε. Πού να πας. Και ο Χαρτζηλίκη, από ποιον φίλε παίρνει ο Χαρτζηλίκη. Ξέρεις, εντάξει, από εκεί πρέπει να τα ουίσκια να πούμε στο πανόραμα. Με εκείνους εκεί που συναντιώσουμε. Ξέρεις εγώ τι πήρε ο Ιωσήτο Πανάνομο. Ναι, εσύ δεν τα πήρες. Θα σου έλεγα να πάει να κάνεις έρωτα πρωί-πρωί, αλλά μάλλον... Μη, μαχαιριά ήταν αυτό. Λοιπόν, ο Ραφαέλ Βίκη, Σιόν, Βέρντε Βρέμις, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αμβούργο, Σιόν. Τι θέλετε. Και πήγε Αμερική, έτσι, για τον φίλο μου τον οδηγό. Στην Αμερική είναι... Στη Σίβας, Γουαδαλαχάρα πήγαινε. Σίβας, για ένα ουίσκι πήγαινε. Πάμε, τον έβρισε τώρα αυτό πρωί-πρωί. Όχι. Του ρίξε ένα μπερδέ μικρό. Όχι, χαλαρά. Του έλεγα να πάει να κάνει έρωτα με άλλο τρόπο. Ναι, γιατί ήρθε ο Ζαΐρης και μου λέει πόσο τυχερός είναι ο Πάκλου, γιατί. Τι. Τραυματίστηκε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, δεν τον πήραμε. Λέω, είδες, φίλε, λειτουργεί το σκάουτινγκ. Ναι, το αλλά, αλλά αν δεν τραυματιζόταν, θα λέγανε το Παοξάκι γύρισε στα λιμέρια του, να πούμε. Ναι. Εντάξει. Επειδή έχει μάνατζερ τον Κουτσολιάκο και σας φέρνει, να πούμε, σαβούρα. 8, ναι. 87 και 8 Χαλκιδικοί μας ακούτε. Έχει κύριε. Κόσμο. Μα όχι, έπεσαν οι γραμμές. Έλα τα 90, 90, είναι στην Τούμπα όλοι, ρε φίλε. 90, καλημέρα. Στην Τούμπα δηλαδή. Τι. Όλοι στην Τούμπα, νιουρές εκείνοι, μόνο στην Τούμπα. Πουθενά άλλου δεν ακούνε τώρα. Σοβαρά, ε. Μόνο Τούμπα. Μόνο Τούμπα. Τούμπα, Χαλκιδική, και ναι. Πριγκιπάτο, Καβάλα, τέτοια πράγματα. Τόσο λίγο δηλαδή. Οι άλλοι δεν ασχολούνται, δεν ασχολούνται, δεν έχουν. Ναι, πάμε, καλημέρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Α, ορίστε, ανέλαβε τώρα. Ναι. Καλημέρα, κοριτσάρα μου. Ξέρεις πως τι ώρα, καλή εβδομάδα, κρατάω το τηλέφωνο, δραγόρι μου, πες μου τι ώρα να παίζω. Ναι, πόση ώρα το κρατάς το τηλέφωνο, πολύ ώρα, ε. Μισή ώρα κοντεύει. Μισή ώρα κοντεύει, Τρεις φορές με κλείσανε. Γιατί βρε σε κλείσανε. Γιατί μιλούσατε συνέχεια. Μιλούσαμε, δεν βάζουμε γλώσσα μέσα με τον Κωστή, αυτή εγώ, είναι αλήθεια. Ήθελα να σου πάω σήμερα οπωσδήποτε να σου πω καλή επιτυχία αύριο με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι ομάδα είναι, κυρία. Άρης. Καλά είσαι Άρης και του λες καλή επιτυχία αύριο.
Εγώ, αγόρι μου γλυκό, είμαι εσείς πολύ καλός άνθρωπος και θέλω και σε όλη και να προβαίνει και ο Άδης. Και εγώ μετά τα 70 καλός θα γίνω, αλλά... Και βάλτε να σου πω και σε ένα καλή εβδομάδα, γιατί συμπαθούσα πολύ τον μπαμπά σου. Το συμπαθούσες πόσο δηλαδή, ήταν καλός. Άργα. Υπέροχος ήτανε. Υπέροχος. Και καλό παιδί. Καλό παιδί ήταν. Το Κωστής είναι καλό παιδί, ήταν, μην νομίζεις. Ήταν καλό παιδί. Τον ξέρω πολύ καλά. Ευγενής. Ήτανε. Φιλιά, καλημέρα να έχεις. Φιλιά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Ναι. Τα ίδια έλεγε και για το Βιερίνια το κουμπαράκι σου, κουλ, όμως. Τι έλεγα. Έλεγες, τρεις μήνες, τέσσερις. Κοντοκούνα, πώς τα έλεγες αυτά τα. Ναι, τον πήρατε για extreme back, τον κάνατε, εντάξει. Ναι. Κάντε κάτι να σας ακούμε Χαλκιδική, είπαμε 87 και 8. Πάμε καλημέρες και ο Κωστής έχει πολλά μηνύματα να τα διαβάσουμε και αυτά, γιατί τα σκάσατε τα 50 λεπτάκια, έτσι. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Όταν έβριξε τα χαστούκια στην Λάσκη, δεν μιλούσε έτσι, ρε Καριόλια. Μη. Άσου. Στο ένα μέτρο να μου τα πει αυτά. Δεν ήρθε. Ναι. Φλόρε. Δεν ήρθε. Πάμε μηνύματα λίγο λεπτά. Λέσχη, τα φάγατε τα λεφτά, το βάλατε τον Άρη στη Γάμα Εθνική, το ρημάξατε και έχει μούτρα και βγαίνει τώρα, Φλόρε. Πρωινό direct, λέει ένα φίλο. Ωραίο. Πρωινό direct. Το γράφουμε. Πρωινό direct. Πρωινό direct. Πάμε καλημέρα, ναι, επόμενο. Έλα, φίλε. Έπεσε. Πάμε μηνύματα. Ναι. Καλημέρα, Λάνια. Ρελάπ, θα σε δει ο Λιμιός με τόσα που τον έχει πει και θα αλλάξει πεζοδρόμιο. Ο Πασχαλάκης κάνει και πυγμαχία, να ξέρετε. Και έχει πάθει και τενοντίτιδες από την πυγμαχία. Αλλάξει, είναι κορμί, είναι σκιάχτρο ολόκληρο. Δεν υπάρχει. Ξεκίνησε λίγο πιο βαριά ο Πασχαλάκης, λίγο. Από την πολλή προπόνηση. Είναι ένα κορμί που θέλει λίγο χρόνο. Και με τα πόδια. Και αν βρίσκει στρωτό σημείο, είναι κάτω με την μπάλα στα πόδια, έτσι για τον Πασχαλάκη. Εκεί λοιπόν. Η πρώτη πάσα που πολλές φορές μπορεί να δυσκολεύει και το φίλο στον Γκανία που τον έχει ρημάξει εδώ πέρα, έτσι. Τίτλος κουλά ραπίσματα. Ραπ πέρα από τον Πάο Κροταλτή, χτύπα και αύριο ένα λέει. No goal λέει στο 3,5 απόδοση. Βάλε να βγάλει τις διακοπές της φαμίλιας. Λοιπόν. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνουμε. Καλά, φίλε, εσύ. Καλά. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Κώστα. Δεν μπορώ καθόλου αυτό το Λιμιό. Δεν τον αντέχω μέσα στην ομάδα. Παιδιά τώρα χωρίς πράγματα. Δεν παλεύετε αυτό το πράγμα. Δεν παλεύετε. Πυροβολάτε ένα 19χρονο παιδί τώρα. Και 20 και 17 να ήταν. Αν δει τι περιμένετε τώρα, κάτσε να το σοβαρέψω εγώ λίγο. Τι περιμένετε από ένα 19χρονο, να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, αυτό μου λέτε. Όχι, περιμένω μια βελτίωση όπως του Πέλκα. Ωραία, κάτσε. Ο Πέλκα τι, μέσα σε 6 μήνες βελτιώθηκε. Ο Πέλκα έκανε αγροτικά, έφυγε δεξιά-αριστερά και ήρθε μετά. Βρε, ο Πέλκα έκανε την προπόνηση του Ρονάλτο με προσωπικό γυμναστή. Έτσι. Ήθελε και το έκανε. Ο Λιμιός δεν έχει την ίδια τρέλα. Για μένα, δηλαδή. Δεν μου την είδε εσύ την τρέλα και ο Κωστής. Παιδιά, μην κάνετε καμιά κολοτούμπα. Σαπατσούλε μέσα. Ο Λιμιός είναι εντάξει με τα γραφές του ΠΑΟ. Ναι, εγώ λέω ότι ο Λιμιός θέλει δουλειά στο κομμάτι τουλάχιστον. Δεν μπορώ να πάω σαν πάω του Σαββίδηρε με το Λιμιό. Αυτό λέμε τώρα, καταλαβαίνετε. Με το Λιμιό θα πάω. Ναι, αλλά μια ομάδα σοβαρή οφείλει σιγά σιγά να μπολιάσει και 19χρονος που είναι ταλαντούκι. Ας το δώσει στον Άρη δανεικό να τον μπολιάσει. Μαζί με τα 2,5 εκατομμύρια που θα τους δώσει εκεί. Να φάνε να μην πεθάνουν από την πείνα. Να τους δώσει και το Λιμιό εκεί με τον Τεκινή. Να βάλω ποιος θα παίξει βασικός. Κλαίρε, η ατάκα και καρφίσε. Τώρα που είσαι πάνω στην τρέλα και πρέπει να κάνεις μεταγραφές για να προχωρήσεις μπροστά τώρα το πολιάζει. Ή δεν το στέλνεις κάπου γύρω να παίξει να πάρει παιχνίδια στα πόδια. Στείλ το στον Άρη εκεί με τον Τεγκίνη να πιάσει ένας. Έφυγες φίλε, πάντως είστε άδικοι και οι δύο. Αλλά να σου πω με τις μεταγραφές που έκανε ο Άρης και ο Λιμιός εκεί βασικός δεν παίζει. Δεν παίζει ο Λιμιός. Ο, δεν παίζει. Άιντε τώρα. Ρε Λιμιό, μπες αύριο, κάνε μια διαγώνια μπουκα, τράβα ένα βρωμόσο, κάρφωσε τόσο γάμα να έρθω εδώ να γλεντάω όλη τη μέρα. Πάμε. Βάλ την κολάρα, ρε αγόρι μου, λίγο ουσία στο παιχνίδι θες, τίποτα άλλο. Βάλ την κολάρα. Ναι. Χαίρετε, ναι. Μη. Έλα φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώ να κλείσω το ίντερνετ από κάτω. Να κλείσω το ίντερνετ. Ναι, γιατί. Εμείς δεν έχουμε ίντερνετ. Εσύ μας ακούς από το ίντερνετ και ακούμε τι έγινε πριν δύο λεπτά. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα μια χάρη. Ναι, ναι. Επειδή με τελειώσαν οι σημαίες του ΠΑΟΚ, δεν έχω πλέον. Ναι. Είμαι στο Κρυαρίτσι Χαλκιδική. Κρυαρίτσι. Θέλω να πάω κολυμπώντας από το Κρυαρίτσι Καλαμίτσι για να δω τον αγώνα. Θέλω να βάλω μια σημαία του ΠΑΟΚ στη σημαδούρα μου. Ναι. Άμα γίνεται να κάνετε έτσι. Τα κουμάντα για να πάρουμε τη σημαία. Να περνάμε δηλαδή, να βλέπουν ότι μέσα στη θάλασσα κινείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει σημαία ο φίλος. Και τι είμαι εγώ, ρε. Ναι, σημαιοφόρος. Ο ψωμιάδης να πουλά σημαίες. Ναι. Έγινε φίλε, ακούστηκες, θα εισηγηθούμε να σου δώσουμε μια σημαιούλα, να την πας από Κρυαρίτσι. Ναι. Κρυαρίτσι Καλαμίτσι. Αύριο. Φύγαμε, τα λέμε, πάμε επόμενος, καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα γόρι μου. Έλα, καλημέρα. Τα σαΐνια πιάσανε σειρά, ναι. Γιατί αγόρι μου, εγώ είδες, σούστηλα στο δέντρο της φωτογραφία της Μίλη, τα είδες.
Φωτογραφίε εσύ. Πόσο ελαφρύ. Και ελαφρύ και πόντιο και καλαμαριώτη και απλό. Ναι, αλλά εγώ σου κάνω το άλλο ζαχό, κάθεται και σχολιάζει για σένα. Ποιο είναι ο Κυριακή, βγήκε Σάββατο, ναι. Ναι. Και εγώ δεν λέω να του βγάλω το κόκκινη κάρτα το άλλο ζαχό που είναι. Κατάλαβε τι λέω. Όχι, ούτε κι εγώ παιδιά δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι εντελώ εκτό κουβέντα, να ξέρετε. Ναι. Δεν συμμετέχω. Είναι ποντιακά. Ξέρει, ξέρει. Ξέρει, άλλο από την κόκκινη βγήκε. Κολιανέ, έλα. Δίνω τρει τρίτου. Φαλακρές γοητείες. Φαλακρές γοητείες, ναι, άλλο. Ναι, ναι. Ταξιδιάριδες. Οι ταξιδιάριδες, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και άστο το τρίτο. Οβελίξ και Αστερίξ. Οβελίξ και Αστερίξ. Πόντιους, Ωραίο πράγμα να είσαι πόντιος. Ωραίος, ωραίος. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Ο πόντιος ή που θα είναι πανέξυπνος ή που θα είναι βλάκας. Αστερίξ, Οβελίξ, ή που θα είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ή που θα είναι το Μάρι. Το Μάρι. Δεν έχει ο Πόντιος. Ή θα είναι πολύ εργατικός ή θα είναι τεμπελχανίο. Ναι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Κύριε Κατερινιώτη, να ρωτήσω κάτι. Κατερινιώτη ή Φλωρινιώτη. Τώρα εγώ το Φλωρινιώτη ήξερα. Ναι, ρώτα. Κατερινιώτη δεν είσαι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πριν. 6-7 χρόνια, δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Ναι. Είχε πάρει Arsenal ένα γίγαντα από την Ουκρανία. Ναι. Στόπερ. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν ο Τσιγκρίσκι. Ο Τσιγκρίσκι είναι γίγαντας. Όχι, δεν είναι γίγαντας. Δεν είναι πολιτικός. Όχι, δεν είναι. 94, δεν είναι. Όχι, ρε. Χαζετερίδης. Ο Τσιγκρίσκι είναι maximum 1,85. Και σε 5 μέρες τον έδιωξε. Τρελός, ρε. Μαν του μαν τον Αμπρίγιοβις παίρνει. Ο Τσιγκρίσκι είναι ένα, θα σου πω τώρα ακριβώς, για να είμαστε ακριβείς. Πάνω από ένα 90. Δεν είναι πάνω από ένα 90, είναι ένα 89. Ναι, εντάξει, εκεί είμαστε. Ένα Ρώσο και σε πέντε. Ο Τσιγκρίσκι είχε πάει Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα, όχι Άρσεναλ είχε πάει ο Τσιγκρίσκι πάντως. Καλώς το Μπαρτσελόνα. Καλώς το περίμενε. Καλώς το περίμενε. Είχε πάει και στην Μπαρτσελόνα, δεν είχε πάει. Είχε πάει, ναι, αλλά δεν ακούμπησε εκεί. Μπράβο, ρε, αυτό θέλω να πω. Ναι, πήγε, δεν ακούμπησε εκεί. Πλήρωσε και 27-28 εκατομμύρια τότε η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν ακούμπησε. Δεν πήγε καλά. Αλλά είναι επιρρεπής τραυματισμούς, τα είπαμε, ναι. Σε ευχαριστώ, είσαι εντάξει. Εντάξει, με καλώς, με την παλεύω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Yeah. Να είσαι καλά, πασάκα μου. Τόμ και Τζέρι λέει να βγάλουμε την εκπομπή. Θύρα 4 και πέρι να την βγάλουμε. Ναι. Πάμε, καλημέρα, ναι. Ναι, φίλε. Καλημέρα, μαζί μιλάμε. Μαζί, κύριε, ναι. Μια ερώτηση, παιδιά. Ο Λιμιός, ναι. Στα ταλέντα της Ευρώπης, τι θέση είχε? Ο Λιμιός είναι μέσα στα 100 μεγαλύτερα ταλέντα του κόσμου, όχι της Ευρώπης. Του κόσμου. Αυτό είναι μια απάντηση στα λεγόμενά σας. Ναι. Του κόσμου. Τι απάντηση, εσείς είσαι ο θείος του Λιμιού, είσαι τώρα εσύ. Τι βγήκες να μας πεις τώρα. Τι, ότι είναι ταλέντο. Θέλω να πω, ναι, ότι ο άνθρωπος αυτός, ναι, ότι το παλικαράκι αυτό, ναι, είναι μέσα στα καλύτερα ταλέντα της Ευρώπης. Τι με νοιάζει εμένα αυτό. Εντάξει. Και αυτά πρέπει να τα προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού. Και για να τον εξομοιώνετε με ανθρώπους ο οποίους δεν τους έχετε δει να παίζουν ακόμη. Ναι. Εντάξει, μπορεί να τους έχετε δει σε βίντεο, σε οτιδήποτε, αλλά μέσα σε γήπεδο δεν τους έχετε δει. Δεν είναι λάθος, ρε παιδί. Δεν μας αρέσει ο Λιμιός, ρε. Εμένα μου αρέσει. Εμένα με χαλάει. Εγώ θέλω, ναι, να βάλει ουσία στο παιχνίδι του. Αυτό είναι μια λογική απάντηση. Δεν, ναι, μας αρέσει. Δεν μου αρέσει. Άλλο αυτό. Εγώ περιμένω από τον Λιμιό να δουλέψει την ουσία στο παιχνίδι του. Δεν είναι ουσιαστικός. Θα κάνει τσαπατσουλές και θα κάνει το καλό και μετά θα το χαλάσει. Εκεί αυτό είναι θέμα να δουλέψει. Για όνομα του Θεού, ρε Παοξίδες. Για όνομα του Θεού που πιστεύετε. Αλλάχ, τι πιστεύετε, Χριστό. Τι πιστεύετε, είναι δυνατόν ο κύριος Σαββίδης να είναι ανοιχτό μπάτζετ και να πάτε με τη Βασιλεία με το Λιμιό, μωρέ, τώρα? Όχι, το ανοιχτό μπάτζετ ελέγχθη πάνω σε κάτι άλλο. Ήθελα να ρωτήσω. Τι, και δυο γωνιάς, δηλαδή. Μια χαρά, ανοιχτό μπάτζετ θα πληρώσει. Ό,τι λέει το κάνει ο Ιβάν. Ό,τι και να λέμε τώρα. Αργεί μεν, ναι, αλλά το κάνει. Είναι ο χρόνος του διαφορετικό. Ο Μουρίνιο είναι μέσα σε κάποιους καλούς προπονητές. Βέβαια, πώς δεν. Θεματοφύλακας αυτός. Ο άνθρωπος αυτός. Έχετε. Τι. Έχετε ακούσει κάποια φορά να λέει ότι ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι κάτω από 1,78, δεν τον παίρνει. 1,80 δεν τον θέλω. Ναι, το είπε. Συμφωνώ εγώ μαζί του.
Έτσι. Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ μαζί του. Να σε καλά, έτσι. Φιλαράκι μου. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Είναι με τους κοντούς, πώς το λένε, είναι ρατσιστής με τους κοντούς παίκτες. Κοίταξε, εκτός αν είναι ο Μέση. Αλλιώς ναι. Στην εποχή που ζούμε, που θέλει δύναμη, θέλει τζαρτζάρισμα, θέλει άλλο στυλ παιχνικού, εγώ μαζί του. Ακόμα περιμένω να πείτε μεγάλο ή ένα καλό προπονητή που ήταν τερματοφύλακας. Ο Ούρος Τζούρζεβιτς του Ολυμπιακού στηρίζει σπόρο. Γι' αυτό σου λέει γίνεται χαμός εκεί. Παρέλαση. Φεύγουν πάλι, μανατζαρέ, παίρνουν όπου πήρε πέρσι από την Παρτιζάν. Φεύγει, πάει τουρκία. Περιμένει τον Γκούλιο άλλο. Ναι. Ναι, και ο Μαρίν μαζί με τον Έχελς αναμένονται να αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό. Και ο Έχελς είχε τα σκουπίδια. Καλά, ναι, μπασκετμπολίστας είναι αυτός. Λοιπόν, τελευταίος. Τέλος. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, ναι. Να σας ενημερώσουμε. Ναι. Φίλες και φίλοι, ότι σήμερα μία η ώρα έχουμε κλήρωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μάθουμε πώς και τι και γιατί. Αλλά πριν απ' όλα, να σας ενημερώσουμε ότι αγοράζοντας μπαταρία αυτοκινήτου Standard High Performance, επιλέγετε την πιο αξιόπιστη μπαταρία αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλέον, γνωρίζετε ότι τοποθετείτε στο αυτοκίνητό σας τη μοναδική μπαταρία στην Ελλάδα με γραπτή εγγύηση 3 ετών. Θες μπαταρία, Κωστή μου. Βάλε στάνταρ και σίγαστρε, φίλε. Βάλε και στο Κόρδοβα. Ναι, στάνταρ. Σου πάρω εγώ ένα τηλέφωνο. Τελειώσαμε. Φεύγουμε και σήμερα. Ναι. Γρηγοράδα. Μια χαρά ήμασταν, έτσι. Ναι. Αύριο τι, το μάτς. Το μάτς. Αύριο θα πάω μετάδοση να κάνω το βραδάκι. Ναι. Θα έχουμε εδώ γκολιμιό. Θα έχουμε πολύ πράγμα. Γκολιμιό, ε. Γκολιμιό. Γκολιμιό. Και μεγάλο παιχνίδι του Κάνια. Κανίας. Και ο Κρέσπερ. Φαντάζομαι αυτή τη νοριά. Φαντάζομαι τώρα μια σέντρα που θα γίνει από τη μεριά του Μάντος. Ναι, ναι. Και στο δεύτερο δοκάρι. Ναι. Και είναι να πηδήξει κεφαλιά ο Κρέσπο με το Βιερίδη. Δεν μπορεί. Και να έρθει τρίτος ο Κάνιας. Να έρθει και τρεις ο Κάνιας να πηδήξουν. Ναι, ναι, ναι. Αύριο τα υπόλοιπα μείνετε εδώ στο Μετρόπολη 95 και 5, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Μανούσης με δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Magic δίδυμο. Έτσι, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης μετά τις 12. Γιώργος Μπούζος με όλο το τζουτζουμπρούτζου, με όλη την επικαιρότητα της ημέρας εδώ σε 95 και 5. Καλό πρωινό να έχετε, αντιός. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.